Καλησπέρα σας. Λοιπόν, είμαστε πάλι εδώ, όπως κάθε Παρασκευή. Νομίζω ότι με βλέπετε και με ακούτε. Δεν βλέπω τα σχόλιά σας. Βλέπω ότι κάποιοι με παρακολουθούν, αλλά δεν βλέπω τα σχόλιά σας. Για κάποιο λόγο, δεν μπορώ να δω τα σχόλιά σας. Ελπίζω ότι είναι όλο ok. Μας ακούτε, μας βλέπετε. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε χωρίς να βλέπω τα σχόλιά σας. Έχουμε πολύ καλά νέα. Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε όλοι για τη Μεγάλη Εβδομάδα, για το Πάσχα. Τα καλά νέα είναι ότι από τις 10 του μηνός, 10 Μαΐου, ανοίγει η σχολή μας. Ανοίγουν τα σχολεία και ανοίγει και η σχολή μας. Οπότε σας περιμένουμε όλους εδώ, από κοντά, και εσείς που είστε μαθητές και εσείς που θέλετε να γίνετε μαθητές. Να σας δούμε από κοντά, να δείτε και εσείς τη σχολή μας. Θα μπορούμε πλέον να βλεπόμαστε, να αγκαλιαζόμαστε. Συγγνώμη. Επίσης, στις 10 Μαΐου ξεκινάει νέο τμήμα καρμικής από την Όνα τη Βουδούρη. Καρμική αστρολογία, για όσους ενδιαφέρονται, για την προσωπική ανέλυξη, για την ψυχική έτσι, αναζήτηση. Είναι ένα πολύ δυνατό κομμάτι, πολύ έτσι πλούσιο κομμάτι, η καρμική αστρολογία, η οποία σας δίνει πληροφορίες απίστευτες, οι οποίες δένουν με τη ζωή μας και εκεί αντιλαμβανόμαστε και λέμε «Α, γι' αυτό μου συνέβαινε αυτό, α, γι' αυτό μου συνέβαινε εκείνο, γι' αυτό είναι έτσι οι γονείς μου, γι' αυτό είναι έτσι τα αδέρφια μου». Βλέπουμε λοιπόν την καρμικότητα της ζωής μας, των σχέσεών μας, έτσι, πολύ δυνατό κομμάτι. Όσοι ενδιαφέρεστε λοιπόν για την καρμική αστρολογία θα μπορείτε και από κοντά να παρακολουθείτε τα μαθήματα της Νόνας, ξεκινάνε 10 Μαΐου, η Νόνα η Βουδούρη. Τι άλλο, έχουμε δωράκια, μας κάνετε κοινοποιήσεις, όσο μπορείτε περισσότερες κοινοποιήσεις, και όσοι κοινοποιήσετε το βίντεο, θα κληρωθείτε και τρεις από εσάς θα κερδίσετε κάποια δωράκια της αστροπαιδείας. Το ποιοι είναι αυτοί που κέρδισαν θα το μάθετε αύριο από τη σελίδα, θα ανακοινωθεί αύριο στη σελίδα μας. Λοιπόν, και έχουμε το έναστρο του Κώστα Λεφάκη, έτσι πολύ ενδιαφέρον, το οποίο έχει μέσα αστεροειδείς, έχει απλανείς αστέρες. Έτσι είναι ένα πολύ ωραίο ημερολόγιο. Κάποιος λοιπόν θα κερδίσει το έναστρο. Κάποιος άλλος θα κερδίσει πολύ ενδιαφέρον βιβλίο «Καρμική και Δραγόνιος Αστρολογία». Επειδή έχουμε παρατηρηθεί πολλές φορές, επειδή λέγεται η ουρά το δράκοντος και άρα θα πρέπει να λέγεται δρακόνιος, μας έχουν πει κάποιοι. Εδώ να πω ότι ο Χρήστος ο Παΐζης που έχει γράψει αυτό το βιβλίο ήταν φιλόλογος, καθηγητής φιλόλογος και με πολύ, πολύ μεγάλη επιτυχία, με πολλά χρόνια διδασκαλίας, και αυτός ως καθηγητής φιλόλογος θεώρησε ότι πρέπει να γραφτεί δραγόνιος. Αυτοί που μας έχουν κάνει τις συστάσεις δεν είναι φιλόλογοι, δεν ξέρω από πού ορμόμενοι. Εγώ δεν είμαι φιλόλογος και δεν μπορώ να κρίνω, αλλά σέβομαι την άποψη του επιστήμονα. Καρμική και δραγόνιος αστρολογία, λοιπόν. Μια έτσι εισαγωγή. Και έχουμε και ένα μπλουζάκι της αστροπαιδείας, της σχολής μας, με το συμβολάκι εδώ της εναλλακτικής παιδείας της σχολής. Κάνετε λοιπόν κοινοποιήσεις στο βίντεο, όσο μπορείτε περισσότερες κοινοποιήσεις. Και ναι, δεν μπορώ να δω τα βίντεό σας, τα σχόλιά σας. Λοιπόν, κάνετε όσο μπορείτε περισσότερες κοινοποιήσεις. Και τρεις από εσάς που θα ανακοινωθεί αύριο από τη σελίδα μας ποιοι θα είναι, θα κληρωθούν για να πάρουν τα δωράκια αυτά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχουμε τώρα. Καταρχήν, Μεγάλη Δευτέρα είναι 20... ...26 του μηνός. Και έχουμε Πάσχα στις 2 Μαΐου. Τώρα, στις 26 του μηνός και αρκετές μέρες πριν, είναι όλοι οι πλανήτες, περισσότεροι πλανήτες, στον Ταύρο.
Έχουμε Ήλιο, Ουρανό, Αφροδίτη και Ερμή στον Ταύρο. Αυτοί οι πλανήτες κάνουν τετράγωνα αυτή τη στιγμή με τον Κρόνο. Σε πρώτη φάση λοιπόν θα έχουμε τα δυο με τα τετράγωνα με τον Κρόνο και τα αντιλαμβανόμαστε ως πίεση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από τις διοικήσεις, από τη διοίκηση, από τις κυβερνήσεις, από την κυβέρνηση. Πίεση και μια προσπάθεια, ας πούμε, χειραγώγησης της κίνησης, να μην κινηθούμε, να μαζευτεί η κίνηση, να περιοριστεί η κίνηση. Και όντως αυτές τις μέρες, αυτό το διάστημα θα είναι περιορισμένη η κίνηση αυτές τις μέρες. Μετά από τις 30 Απριλίου, από την 1η Μαΐου, εκεί προβλέπεται ένα ίσως ξεσάλωμα της κίνησης, δηλαδή όσο περιορισμένοι είμαστε τώρα, τόσο μετά θα ξεφύγει πιθανώς το πράγμα, όχι απαραίτητα κακά, ευχάριστα, και πιθανώς να ξεφύγουμε όλοι, να αρχίσουμε να τρέχουμε όλοι, να κυκλοφοράμε, δεν ξέρω. Στις 26 λοιπόν του μηνός είναι όλοι οι πλανήτες στον Ταύρο, στις 3 Πέμπτου, και ενώ οι Ορμής και η Αφροδίτη κάνουν τετράγωνα με τον Κρόνο και βιώνουμε περιορισμό, στις 3 Πέμπτου θα κάνουν τετράγωνα με τον Δία. Οπότε όλο αυτό το πράγμα το πιεστικό θα αντιστραφεί. Και από εκεί που δεν μπορούμε να πάμε πουθενά, θα έχουμε πάρα πολλές μετακινήσεις, πάρα πολλές επαφές και αυτό αφορά κυρίως επικοινωνία με νεαρές ηλικίες και ερωτικά ζητήματα. Τα ερωτικά ζητήματα που πιέζονται αυτό το διάστημα και δεν μπορούν να βρουν έτσι εκτόνωση και ανταπόκριση. Στο επόμενο διάστημα λοιπόν, 1η, 2, 3, 4 του μηνός και μέχρι τις 10 Μαΐου θα αρχίσουν να κορυφώνουν λοιπόν αυτές οι όψεις, ο Ερμής και η Αφροδίτη σε τετράγωνο με το Δία. Πάρα πολύ ωραία. Έχουμε πει και κάποια πράγματα από τις προηγούμενες εκπομπές, έτσι, για το εξάγωνο Άρη Ουρανού που θα γίνει και το οποίο θα κινητοποιήσει έτσι αρκετά τη κίνηση, την επικοινωνία και τις επαφές. Αυτό κορυφώνει στις 12 Μαΐου, αλλά αρχίζει πιο πριν να λειτουργεί. Και μάλιστα είναι μια περίεργη όψη που φέρνει πάρα πολύ όλα αυτά τα θέματα, τα ερωτικά θέματα, τα ερωτικά ζητήματα, τα ζητήματα επικοινωνίας, τα ζητήματα επαφής, συναισθηματικής επαφής, έχουν μια απρόσμενη επιτυχία, προκύπτει. Προκύπτουν συνδέσμοι, συνδέσεις, αυτό μπορεί να είναι γάμοι και γάμος μπορεί να είναι κάτι ερωτικό ή κάτι συνεργασιακό, κάτι επαγγελματικό. Έτσι. Προκύπτουν λοιπόν γάμοι, δένονται γάμοι. Από το πουθενά, από εκεί που δεν το περιμένουμε, προκύπτει επιτυχία σε θέματα σύνδεσης, συνεργασίας, επικοινωνίας, μετακινήσεων και έρωτα, τα ερωτικά ζητήματα. Πάμε λοιπόν να δούμε ένα-ένα τα ζώδια, τι περιμένουμε για το επόμενο διάστημα. Δεν βλέπω τα σχόλιά σας. Συγγνώμη, δεν έχω καταφέρει να ενεργοποιήσω τα σχόλια και δεν βλέπω τι μου γράφετε. Τώρα τα είδα τα σχόλια. Μάλιστα, τώρα βλέπω τα σχόλια. Λοιπόν, γεια σου Μέρη, γεια σου Έφη. Γεια σου Μέρη Αστέρη. Ξέρετε τι έλεγε ο Παπαδιαμάντης, κρούσματα είναι τα φαντάσματα. Έτσι, και όπως έχει αποδειχθεί και το λένε και κάποιοι, γιατί δεν ασχολούνται για τα κρούσματα, το λένε και κάποιοι έτσι, επιστήμονες, έτσι, τα κρούσματα δεν είναι κάτι. Το κρούσματα είναι ότι κάποιος έχει κάτι. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν ένα-ένα τα ζώδια. Τα κρυάρια, αγαπημένα κρυάρια. Λοιπόν, εσείς τα κρυάρια, όλο αυτό το διάστημα, μαζεύετε λεφτά. Προσπαθείτε να μαζέψετε λεφτά, αλλά κοινωνικοί λόγοι
σας περιορίζουν και δεν σας το επιτρέπουν. Είναι πράγματα σαν να θέλετε να εισπράξετε, σαν να είναι έτοιμο να εισπράξετε, σαν να σας λέει κάποιος έλα να πάρεις λεφτά και εσείς δεν μπορείτε να πάτε με κάποιο τρόπο. Εσείς του πρώτου δεκαημέρου λοιπόν, καταρχήν έχετε πάρα πολύ έτσι, μπορεί να προκύψει μια ένταση με την οικογένεια και το σπίτι. Αυτό μπορεί να αφορά ότι έχετε κλειστεί πάρα πολύ καιρό, δεν κυκλοφορείτε, δεν βγαίνετε έξω, δεν βλέπετε κόσμο και τα έχετε πάρει στο κρανίο. Και πιθανώς αυτό να φέρει εντάσεις με το σπίτι. Μπορεί σε κάποιους να εκδηλωθούν κάποιες ζημιές, ας το πούμε, στο σπίτι, ή κάποιοι από εσάς να τελειώνετε κάτι, κάτι που κάνατε μέχρι τώρα, να το τελειώνετε. Και πιθανώς να αφήνετε κάποιο χόμπι, ή πιθανώς κάποιοι από εσάς να αφήνετε, να σταματάτε σχέσεις με μια ομάδα ανθρώπων, με μια ομάδα φίλων, πιθανώς. Τώρα, από τις 4 Πέμπτου, μάλλον, ναι, από τις 4 Πέμπτου αρχίζετε και μετακινήστε, αρχίζετε και έχετε πάρα πολλές επικοινωνίες, όλες αυτές οι επαφές που θέλετε να κάνετε και μπλοκάρουν, μετά τις 4 του μηνός ξεμπλοκάρονται. Τώρα, μέχρι τις 4 του μηνός, προσοχή, στις 26 του μηνός, στις 26 του μηνός, ενώ υπάρχει μία ένταση στο σπίτι, μπορεί να προκύψει μία σημαντική ευκαιρία και αυτό μπορεί να αφορά κληρονομικά θέματα ή μία διευθέτηση υποθέσεων, φορολογικών υποθέσεων ακινήτου. Προσέξτε, στις 26 του μηνός είναι μια πολύ ευνοϊκή μέρα και πιθανώς να προκύψει μια ευκαιρία να βγείτε κερδισμένοι σε σχέση με κληρονομικά και φορολογικά θέματα που αφορούν ακίνητα. Ενώ στις 29 του μηνός, ενδιαφέρουσα επικοινωνία, πολύ καλή επικοινωνία και εξελίξεις σε θέματα που αφορούν διαδικαστικά θέματα, γραφειοκρατικά ζητήματα των περιουσιακών και κληρονομικών στοιχείων. Δηλαδή αυτό που στις 26 του μηνός προκύπτει, πιθανώς στις 29 να προχωρήσει με μια πιο επίσημη μορφή, με μια πιο επίσημη εκδοχή. Τώρα, στην πρώτη του μηνός, ναι, η πρώτη του μηνός είναι λίγο δύσκολη, προσέξτε γιατί θα πρέπει να διαχειριστείτε κοινωνικές και επαγγελματικές υποχρεώσεις, πίεση από το σπίτι και μια κυκλοθυμία δική σας. Όλο αυτό πέφτει πάνω σας, αντιμετωπίστε το με ωριμότητα και υπομονή. Στις 3 του μηνός αρχίζει σιγά σιγά να κινείται το πράγμα, αρχίζει και οι εισπράξεις να προχωράνε και η επικοινωνία να εξελίσσεται και η τσέπη να φουσκώνει, να γεμίζει. Ενώ στις 5 του μηνός υπάρχει περίπτωση όλα αυτά τα ζητήματα που είχαν προκύψει στο σπίτι το προηγούμενο διάστημα με μια βοήθεια από γυναίκα πιθανώς, από εκεί που δεν το περιμένετε, να βρεθεί μία λύση, να αμβληθούν οι αιχμές και να έρθετε πιο κοντά με τους ανθρώπους με τους οποίους είχατε πιθανώς απομακρυνθεί. Επίσης υπάρχει περίπτωση, εάν κόβετε κάποιο χόμπι, εάν σταματάτε κάποιο χόμπι, κάποια δραστηριότητα που είχατε μαζί με άλλους και σας στενοχωρεί αυτό, είναι πιθανόν να βρείτε μία λύση που θα αντικαταστήσει, ας το πούμε, τη χαρά που παίρνατε από το χόμπι το οποίο σταματάτε. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο δεκαήμερο, μέχρι τις 29 του μηνός συζητάτε για οικονομικά θέματα. Προσπαθείτε να εισπράξετε, προσπαθείτε να μαζέψετε λεφτά, κυνηγάτε τα χρέη, κυνηγάτε αυτούς που σας χρωστάνε. Ενώ προς το τέλος του μήνα και τις πρώτες μέρες του Μαΐου θα αρχίσει αυτό να γίνεται πράξη, θα αρχίσετε να εισπράτετε πλέον. Τώρα, το θέμα είναι το εξής, ότι εισπράτετε, αλλά από κάπου έχετε διαρροή. Προφανώς έχετε ανοιγμένες υποχρεώσεις ή οφειλές και ναι, μεν εισπράτετε και αυξάνονται τα έσοδά σας, αλλά φεύγουν όλα και δεν σας μένει τίποτα. Και είναι πιθανόν ότι φεύγουν για υποχρεώσεις προς τρίτους και όχι προσωπικές δικές σας υποχρεώσεις. Μπορεί να είναι δηλαδή συνδρομές, φόροι ή μια επένδυση για το μέλλον, κάτι το οποίο αποδίδει για το μέλλον. Όλα αυτά μέχρι τις 3-4 του μηνός. Στις 4 του μηνός αρχίζετε σιγά σιγά να ηρεμείτε.
Κάποιοι φίλοι σας βοηθούν, παίρνετε βοήθεια από κάποιους φίλους, κάποιο το φιλικό περιβάλλον έρχονται και σας δίνουν λύση, γιατί πιθανώς από το άγχος σας δεν μπορείτε να σκεφτείτε. Πάμε στο τρίτο δεκαήμερο. Από 29 του μηνός και μετά εσείς αρχίζετε να συζητάτε για οικονομικά θέματα και να τα κυνηγάτε, ενώ από 1η Μαΐου και μετά αρχίζετε να εισπράτετε. Τώρα, στις 2 του μηνός, από τις 2 του μηνός και ιδιαίτερα στις 2 του μηνός, υπάρχει περίπτωση να ξεκινάτε ένα ξεσάλωμα. Δηλαδή η πίεση που είχατε υποστεί το προηγούμενο διάστημα να βγει σε μία απίστευτη εκτόνωση, να αρχίσετε να κυκλοφορείτε με πάρα πολύ κόσμο, να έχετε πάρα πολλές επαφές και να ξοδεύετε και πάρα πολλά λεφτά που έχετε εισπράξει. Στις 2 του μηνός, πολύ σημαντικό, στις 2 του μηνός, είτε κάποια γυναίκα, είτε κάποιο άτομο το οποίο ασχολείται με οικονομικά θέματα της δουλειάς σας, λογιστής, υπάλληλος που ασχολείται με τα οικονομικά, σας δίνει κάποιες ιδέες τις οποίες πρέπει να αρπάξετε, γιατί θα έχετε οικονομικό όφελος από αυτές. Ουσιαστικά είναι μια ιδέα για να αλλάξετε τον τρόπο ώστε να έχετε περισσότερα έσοδα, αυξημένα έσοδα. Ενώ στις 6 του μηνός οι αλλαγές αυτές που σκεφτήκατε αρχίζουν να παίρνουν σάρκα και οστά και αρχίζετε να βλέπετε οικονομικά ωφέλη από αυτές. Πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή. Ουσιαστικά θα πρέπει ένα κομμάτι του τρόπου της καριέρας σας να το μεταλλάξετε εντελώς, να το αφήσετε πίσω ένα κομμάτι και να γυρίσετε σελίδα. Αυτό όμως θα σας δώσει παραπάνω λεφτά. Πάμε να δούμε τους Ταύρους, οι οποίοι Ταύροι είναι στα φόρτε τους, έτσι, πριν από καιρό ήταν οι Υδροχόοι, τώρα είναι οι Ταύροι, πολλοί πλανήτες στον Ταύρο, οι Ταύροι λοιπόν στο προσκήνιο, μπροστά, συζητάνε, μιλάνε, εκφράζονται πολύ γλυκά, εκφράζονται πάρα πολύ έτσι όμορφα, γοητεύουν οι Ταύροι, έχουν και αυτοπεποίθηση, έχουν και αυτοεκτίμηση, λένε αυτά που θέλουν και είναι και σε φάση όπου επαναστατούν οι Ταύροι. Έτσι έχουμε πει ότι κάνουν εκρήξεις. Οι Ταύροι λειτουργούν με τρόπο που δεν είχαμε μάθει, δεν περιμέναμε. Εσείς λοιπόν, συγγνώμη, του πρώτου δεκαημέρου, αρχίζετε από τις 26-27 του μηνός και έχετε πάρα πολλές επαφές. Θα πρέπει να οργανώσετε πάρα πολύ καλά το πρόγραμμά σας για να τα φέρετε εις πέρας, γιατί προσπαθείτε να διεκπαιρεώσετε πάρα πολλές δουλειές για να απελευθερωθείτε για τις επόμενες ημέρες. Το πάρα πολύ καλό είναι ότι έχετε έναν τρόπο, μια γλυκύτητα και δεν μπορεί κανείς να σας αρνηθεί πράγματα. Ό,τι ζητάτε ακούτε ναι. Και έτσι αυτό θα μπορέσετε να τα καταφέρετε, θα μπορέσετε να ολοκληρώσετε τις δουλειές σας. Πολύ καλό προγραμματισμό και προσοχή. Τώρα, μέχρι τις 30 του μηνός, αρχίζετε να ασχολείστε με κάποιες πλευρές του εαυτού σας, τις οποίες δεν είχατε προβάλει. Πιθανώς να αντιλαμβάνεστε κάποιες αξίες που έχετε, κάποια πράγματα που έχετε και αρέσουν στους άλλους, και αρχίζετε σιγά σιγά να προβάλλετε κάποιες πλευρές του εαυτού σας και να έχετε πολύ θετικά αποτελέσματα από αυτό. Να παίρνετε ανταπόκριση, να παίρνετε αποδοχή και να νιώθετε πολύ καλύτερα. Στις 27 του μηνός, προσοχή για τσακωμούς και καυγάδες με σύντροφο ή συνεργάτες. Είναι μία μέρα που είστε λίγο ευάλωτοι, θέλετε να προσφέρετε, ακούτε πιθανώς, φορτώνεστε ευθύνες που δεν είναι δικές σας, παρά είστε καλοί, παρά ακούτε τους άλλους και είστε πάρα πολύ συμπονετικοί και συγκαταβατικοί και δέχεστε ευθύνες οι οποίες δεν είναι δικές σας. Προσοχή, είναι κάτι το οποίο μπαίνετε με πολύ καλή διάθεση, αλλά κάποιοι έχουν διάθεση να σας φορτώσουν παραπάνω ευθύνες. Εκείνη τη στιγμή προκύπτει μία συζήτηση και κάποιο τρίτο άτομο εμπλέκεται και σας βγάζει από τη δύσκολη θέση και ουσιαστικά σας δικαιώνει. Ενώ στις 29 του μηνός έχετε λίγο άγχος σχετικά με σύντροφο ή συνεργάτες, αισθάνεστε λίγο σαν να έχετε ψυχραθεί, σαν να χάνετε την γη κάτω από τα πόδια σας και γίνεστε λίγο διεκδικητικοί, γιατί θέλετε να επιβεβαιώσετε αν οι σύντροφοι και οι συνεργάτες στους οποίους προέκυψε μία ένταση συνεχίζουν να είναι σύντροφοι και συνεργάτες. Έτσι. Στην πρώτη του μηνός,
Στην πρώτη του μηνός είναι δύσκολη η επικοινωνία, είναι δύσκολη η διεκπαιρέωση. Έχετε φορτώσει πάρα πολλές δουλειές, έχετε κουραστεί από τις προηγούμενες ημέρες και πιθανώς είναι μια μέρα που θέλετε να ξεκουραστείτε. Πιθανώς τα παρατάτε λίγο, αλλά με κάποιο τρόπο δεν σας βγαίνει σε. Δεν σας γίνουν εκκρεμότητες, δεν την πληρώνετε γι' αυτό, ας πούμε, έτσι. Μπορείτε να το απολαύσετε. Ενώ στις 3 Πέμπτου κοινωνικές υποχρεώσεις ή επαγγελματικές υποχρεώσεις σας πιέζουν και σας φέρνουν λίγο σε δύσκολη θέση. Πρέπει να δώσετε το κάτι παραπάνω. Στις 5 Πέμπτου φίλοι σας βοηθούν με τις ευθύνες που έχετε αναλάβει και κάπως ξελασπώνεστε, ηρεμείτε. Πάμε στο δεύτερο δεκαήμερο. Στο δεύτερο δεκαημέρου μέχρι τις 29 του μηνός πείτε αυτά που θέλετε. Και μάλιστα είναι δεδομένο ότι θα εκφραστείτε με τρόπο γλυκό και έτσι τρόπο που θα μπορέσουν να σας ακούσουν οι άλλοι. Το θέμα είναι ότι εάν αυτά που θέλετε να πείτε αφορούν θέματα καριέρας ή κάποια άτομα που θέλετε να επικοινωνήσετε στον τομέα της καριέρας, τα οποία πιθανώς είναι ηλικιωμένα άτομα ή υψηλά ιστάμενα, εκεί πιθανώς να υπάρχει δυσκολία. Εσείς εκφράζετε με πάρα πολύ καλό τρόπο. Τα λέτε πολύ σωστά, αλλά κάποιοι δεν σας ακούν και δεν φταίτε εσείς γι' αυτό. Έτσι. Μέχρι την πρώτη του μηνός γοητεύετε, ακτινοβολείτε. Αυτά που θέλετε μπορείτε, αυτά που δυσκολεύονται οι άλλοι να ακούσουν από εσάς μέχρι τις 29 του μηνός, μετά τις 29 και μέχρι την πρώτη, δεύτερη του μηνός καταφέρνετε και τα επικοινωνείτε, εισακούγεστε σε αυτούς που θέλετε και έχετε ανταπόκριση. Από τις 2 του μηνός αρχίζετε να παίρνετε επιβεβαίωση είτε προσωπική είτε οικονομική, αυξάνεται η αυτοεκτίμησή σας και αυξάνονται και τα έσοδά σας. Είναι πιθανόν ότι από τις 2 του μηνός και μετά κάποιος σας φέρνει ιδέες ή συνεργάζεται μαζί σας για να αυξήσετε τα έσοδά σας. Ενώ στις 4 του μηνός αυτό αφορά είτε κάποια ηλικιωμένη γυναίκα από το χώρο της εργασίας, είτε κάποια γυναίκα, θηλυκό πρόσωπο, υψηλά ιστάμενο, με εξουσία πάνω σας, το οποίο έτσι λίγο προβάλλει απαιτήσεις απέναντί σας και πιθανώς σας φαίνει σε λίγο δύσκολη θέση. Πάμε στο τρίτο δεκαήμερο. Εσύ τρίτο δεκαημέρου απολαμβάνετε επιτυχία στον τομέα της καριέρας και αποδοχή. Οι δυσκολίες έχουν τελειώσει, έχουν παρέλθει για σας. Τώρα, στις 26 του μηνός είναι μία μέρα που είστε πολύ διεκπεραιωτικοί. Ό,τι θέλετε να ολοκληρώσετε, να τρέξετε, φορτώστε τα στις 26 του μηνός. Είναι μέρα που μπορείτε να διεκπεραιώσετε ό,τι θέλετε για να απελευθερωθείτε τις επόμενες μέρες. Αφορά εργασία και κοινωνικές επαφές. Ενώ στις 28 του μηνός, εδώ τώρα είναι μια περίεργη κατάσταση. Κάποιες απαιτήσεις του συντρόφου ή των συνεργατών σας φέρνουν σε δυσκολίες, σας φέρνουν σε δύσκολη θέση απέναντι σε κοινωνικά ζητήματα και είστε λίγο σε δίλημα. Θα πρέπει ή να θυσιάσετε την κοινωνική σας εικόνα ή να νιώσετε εσείς ότι ρίχνετε κατά κάποιο τρόπο την κοινωνική σας εικόνα, τη δημόσια εικόνα σας, την κοινωνική προβολή σας, είτε να χαλάσετε την καρδιά του συντρόφου και του συνεργάτε. Θα πρέπει να βρείτε τις ισορροπίες εκεί. Τώρα, από 29 του μηνός και μετά, εσείς του τρίτου δεκαημέρου αρχίζετε να επικοινωνείτε και να λέτε αυτά που θέλετε και ευτυχώς χωρίς δυσκολίες. Είναι πιθανόν μάλιστα ότι θα βρείτε ανταπόκριση και αν αυτό αφορά άτομα από το επαγγελματικό περιβάλλον, προϊσταμένους ή άτομα κύρους, είναι δεδομένο ότι θα έχετε ανταπόκριση περισσότερο από όσο περιμένατε. Ενώ από πρώτη του μηνός αρχίζετε να έχετε κέρδη και σε προσωπικό επίπεδο, σε συναισθηματικό επίπεδο, στα ερωτικά. Στις 3 του μηνός θα πρέπει να δείξετε οριμότητα και αυτοσυγκράτηση, γιατί θα σας φορτώσουν με παραπάνω ευθύνες από τον επαγγελματικό τομέα, τον τομέα της καριέρας, και θα πρέπει να μην τσινίσετε, θα πρέπει να τη δεχτείτε με ευχάριστο τρόπο, με χαμόγελο. Και πάμε στα διδυμάκια, τα χαρούμενα παιδιά. Έχουμε πάρα πολλούς διδύμους στη σχολή, γιατί οι δίδυμοι είναι παιδιά της μάθησης. Και έτσι, λέμε τους διδύμους. Είμαστε στους διδύμους.
Σε ευχαριστώ, Θάλια. Σε ευχαριστώ, Κωνσταντίνα. Η Μέρη Βασιλείου. Μέρη, σε είχα εδώ πέρα. Μου χρωστάς μία εκπομπή μαζί να κάνουμε, Μέρη, έτσι. Την είχαμε αφήσει την άλλη φορά. Λοιπόν, πρέπει να την ολοκληρώσουμε. Καλησπέρα, Χρυσούλα. Καλησπέρα, Βασίλη. Λοιπόν, και είμαστε στα διδυμάκια. Ευχαριστώ, Θάλια, για τη βοήθεια. Εσείς οι δίδυμοι, πάρα πολύ παρασκήνιο. Τι γίνεται τώρα? Κρυφά πράγματα κάνετε, κρυφά πράγματα συζητάτε, κρυφά πράγματα ψήνετε και δεν τα λέτε και σε κανέναν. Και περνάτε και πάρα πολύ καλά, μάλλον κρυφά εσείς, έτσι. Λοιπόν, δεν θα τα κρατήσετε για πολύ κρυφά, γιατί διδυμάκια είστε εσείς, δεν κρατιέστε, πρέπει να το βγάλετε προς τα έξω. Εσείς του πρώτου δεκαημέρου, λοιπόν, αντιμετωπίζετε κάποια οικονομικά προβλήματα. Τρέχετε για τα οικονομικά σας. Είναι πιθανόν ότι έχετε και κάποια παραπάνω έξω, να σας έχουν βγει. Δεν μπορείτε να εισπράξετε. Κυνηγάτε το χρήμα και αυτό σας φεύγει. Θα πρέπει να κάνετε πάρα πολύ καλό προϋπολογισμό, να υπολογίσετε πάρα πολύ καλά τα έξοδά σας. Έχετε κάποιους στόχους, κάτι θέλετε να πετύχετε, κάτι προγραμματίζετε να μαζέψετε λεφτά για να κάνετε κάτι. Δεν είναι ακόμα η ώρα. Ακόμα να μαζέψετε και άλλα χρήματα και θα έρθει η ώρα αργότερα. Επίσης, είναι πιθανόν ότι κάποιοι από εσάς γίνεστε πολύ πιεστικοί, διεκδικητικοί ή, πώς να το πω, πατρονάρετε, ας το πούμε, το τέρι σας, το σύντροφό σας, τη σχέση σας. Και πιθανώς αυτό να το κάνετε με ένα λίγο έτσι πιεστικό τρόπο, χωρίς να το καταλαβαίνετε, λόγω μεγάλης ανάγκης που έχετε για συναισθηματική κάλυψη, μεγάλης ανάγκης για αγκαλιές. Προσέξτε λίγο, μην πιέζετε τον σύντροφο. Τώρα, μέχρι τις 30 του μηνός, με κάποια άτομα συναντιέστε κρυφά. Κάποιες κρυφές συναντήσεις κάνετε. Και αυτό κυρίως αφορά περισσότερο γυναίκες, αλλά και άντρες, που μπορεί, δεν είναι απαραίτητα κάτι ερωτικό, μπορεί να αφορά οτιδήποτε, αλλά κάποια άτομα έχουν παρουσιαστεί και με τα οποία συναντιέστε κρυφά αυτό το διάστημα. Στις 27 του μηνός είναι μέρα που εισπράτετε, και μάλιστα είναι πιθανό ότι αυτά τα άτομα με τα οποία συναντιέστε κρυφά σας δίνουν κάποιες ιδέες, σας δίνουν μία όθηση, ώστε στις 27 του μηνός είστε πολύ διεκπεραιωτικοί, τα καταφέρνετε πολύ καλά. Αν έχετε δικιά σας δουλειά, προωθείτε πολύ τα θέματα της δουλειάς σας και εισπράτετε. Στις 29 του μηνός τώρα, προσοχή για καυγάδες με σύντροφο και συνεργάτες. Και είναι σίγουρο ότι δεν θα φταίτε εσείς. Οι άλλοι προβάλλουν παράλογες απαιτήσεις, αυξημένες απαιτήσεις από εσάς. Βέβαια, εσείς τα διδυμάκια είστε πολύ καλά παιδιά, δεν κρατάτε κακίες. Αντιμετωπίζετε το με υπομονή. Λοιπόν, ενώ στην πρώτη του μηνός, προσοχή, προσοχή για οικονομικές απώλειες. Εδώ τώρα την πρώτη του μηνός μπορεί να εκφραστεί με δύο τρόπους αυτό. Ο ένας τρόπος είναι ότι κάποιος βάζει το χέρι του στην τσέπη μου και τραβάει λεφτά, έτσι. Ή βλέπω το σύντροφό μου να με προκαλεί να κάνει κάτι το οποίο μου διεγείρει την αμφιβολία, ας το πούμε, έτσι. Προσοχή σε οικονομικές απώλειες και προσοχή σε καυγάδες με σύντροφο ή συνεργάτες. Είναι πιθανόν ότι κάποιοι από εσάς μπορεί να αντιμετωπίσετε μια κατάσταση όπου πιθανώς να νιώσετε ότι ο σύντροφός σας εποφθαλμιά κάποιον άλλον, παίζει με κάποιον άλλον. Δεν είναι απαραίτητο ότι είναι έτσι, μπορεί να είναι η ιδέα σας. Από τις 2 Πέμπτου εσείς αρχίζετε το δεύτερο δεκαημέρου και έχετε κάποιες έτσι κρυφές επαφές που δεν ανακοινώνετε, ενώ στις 4 του μηνός ολοκληρώνεται μία διαδικασία την οποία είχατε ξεκινήσει και αφορά θέματα μάθησης ή θέματα φιλοσοφικά ή θέματα εξελικτικά. Κάποιοι από εσάς μπορεί να κάνετε ψυχοθεραπεία, μπορεί να αφορά αυτό. Μπορεί να αφορά μία δικαστική απόφαση η οποία έχει μια πολύ καλή εξέλιξη, παίρνετε μια πολύ καλή είδηση. Μπορεί να αφορά μία ολοκλήρωση κάποιου σεμιναρίου, κάποια διαδικασία μάθησης ή για κάποιους από εσάς μπορεί να αφορά ότι παίρνετε τα εύσημα από κάποιο άτομο το οποίο σέβεστε τη γνώμη,
σχετικά με την προσπάθεια που κάνατε το προηγούμενο διάστημα και έχετε κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια στη δίδυμη για να αλλάξετε τη φιλοσοφία ζωής και να σοβαρευτείτε. Και αρχίζετε σιγά σιγά να βλέπετε τα αποτελέσματα και να έχετε αποδοχή. Και πάμε στο τρίτο δεκαήμερο. Εσείς στο τρίτο δεκαήμερο, εσείς είστε στην κορύφωση που εισπράτετε αποδοχή, τα εύσημα και πολύ θετικά αποτελέσματα σε ό,τι αφορά θέματα μάθησης και δικαστικά θέματα. Αν θέλετε να ταξιδεύετε στο εξωτερικό, ευνοείτε. Έχετε πάρα πολύ καλές όψεις για κάτι τέτοιο. Στις 26 Τετάρτου, έρωτας από το εξωτερικό, έρωτας μέσω επικοινωνίας, έρωτας στο ίντερνετ ή ιντερνετικός τζόγος, κυνηγήστε το. Έτσι, όσοι δεν ερωτευτείτε, τζογάρετε. Τώρα, από τις 30 του μηνός και μετά, πιθανώς να αρχίσουν να υπάρχουν κάποιες κρυφές συζητήσεις και επειδή εσείς κάνετε κάποιες συζητήσεις που δεν θέλετε να ανακοινώσετε, είναι πιθανό ότι και κάποιοι άλλοι συζητούν για εσάς πίσω από την πλάτη σας. Αυτά είναι, θα τα μάθετε προς το τέλος Μαΐου. Είναι πράγματα τα οποία θα πάρετε γνώση προς το τέλος Μαΐου. Και από τις 2 του μηνός και μετά, εκτός από συζητήσεις κρυφές, πιθανώς να έχετε και ερωτικές επαφές κρυφές, μη ανακοινώσιμες, για το πρώτο διάστημα τουλάχιστον. Για κάποιους από εσάς μπορεί να σημαίνει ότι βοηθάτε οικονομικά κάποιους ανθρώπους που έχουν ανάγκη χωρίς να το ανακοινώνετε. Στις 4 του μηνός, στις 4 του μηνός ευνοείται πολύ η επικοινωνία, το ίντερνετ και τα δικαστικά θέματα. Επίσης, για ιντερνετικό τζόγο, επίσης και οι 4 του μηνός είναι μια καλή μέρα. Και πάμε στα καρκινάκια, τα αγαπημένα καρκινάκια, τα οποία έχουμε πει ότι γκρινιάζουν, αλλά γκρινιάζουν χαριτωμένα, έτσι. Τα αγαπάμε πολύ τα καρκινάκια. Λοιπόν, και είμαστε στον καρκίνο. Λέμε τον καρκίνο τώρα. Λοιπόν, με ρωτάει εδώ πέρα κάποιος γιατί ονομάζεται καρκίνος. Έχετε δει πως περπατάει ο κάβουρας. Ο κάβουρας νομίζει ότι θέλει να πάει πλάγια, αλλά αυτός πάει μπροστά. Αλλά πάει μπροστά πηγαίνοντας προς τα πλάγια. Αυτό κάνουν οι καρκίνοι. Δεν είναι ευθύς, πάνε πλάγια. Δηλαδή, και γι' αυτό παρομοιάζονται με το καβούρι, γιατί είναι κυκλοθυμικοί και άγονται από την καρδιά, άγονται από το συνέστημα, με αποτέλεσμα αλλού να πηγαίνουν και άλλο να θέλουν να κάνουν. Άλλο να φαίνεται ότι θέλουν να κάνουν. Όλοι νομίζουμε ότι κοιτάνε μπροστά και περιμένουν ότι θα πάνε μπροστά, αλλά θα πηγαίνουν πλάγια. Γι' αυτό παρομοιάζονται με το καβούρι. Τα καρκινάκια λοιπόν. Εσείς τα καρκινάκια είστε σε φάση, ειδικά του πρώτου δεκαημέρου, υπερδραστηριότητας. Είστε υπερκινητικοί, υπερδραστήριοι, βράζετε, έτσι, δεν κρατιέστε και το καλό είναι ότι αυτό το περιμένατε γιατί είχατε πιεστεί πολύ το προηγούμενο διάστημα, έτσι έχετε αρχίσει και εκδηλώνεστε, δραστηριοποιείστε, είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Τώρα, μέχρι τις 30 του μηνός, έχετε αρκετές επαφές με φίλους και πιθανώς να αφορά κάποιους φίλους με τους οποίους είχατε καιρό να βρεθείτε, να συναντηθείτε και ξαναβρίσκεστε τώρα, μέχρι τις 30, όλες αυτές τις μέρες. Συγκεκριμένα στις 27 είναι μια μέρα που ευνοούνται πάρα πολύ τα ερωτικά ζητήματα και ιδιαίτερα για τις γυναίκες και για τους άντρες, αλλά κυρίως οι γυναίκες. Θα έχετε έτσι ερωτικές έτσι, προτάσεις, ερωτική προτίμηση και μάλιστα είναι πιθανόν με ένα πολύ δυναμικό τρόπο και είναι πιθανόν να μην είναι κάτι ένα απλό φλερτ, αλλά είναι κάτι το οποίο μπορεί να υποσχεθεί εξέλιξη και πολύ καλά, έτσι, καλή πορεία. Όσοι είστε δεσμευμένοι και έχετε παιδιά, αυτό αφορά τα παιδιά σας, πολύ καλές εξελίξεις από τα παιδιά σας, πολύ χαρούμενα νέα από τα παιδιά σας, ενώ όσοι είστε καλλιτέχνες, εκμεταλλευτείτε το αυτό καλλιτεχνικά. Εκμεταλλευτείτε το, είναι πάρα πολύ καλή όψη για καλλιτέχνες. Στις 29 του μηνός προσοχή μπορεί να είστε λίγο αδιάθετοι. Στην πρώτη του μηνός είναι μία μέρα προσοχή. Πρώτη του μηνός, 1η Μαΐου, τσακωμή, καυγάδες. Προσέξτε το, προσέξτε το. Και είναι και ότι ο σύντροφος ή οι συνεργάτες, το ετερονήμιση, η άλλη πλευρά, προβάλλει λίγο έτσι παράλογες απαιτήσεις και έτσι ζητάει από εσάς το κάτι παραπάνω. Και εσείς είστε σε μία φάση που δεν σηκώνετε και πολλά. Δεν σηκώνετε μήκα στο σπαθί σας.
Προσπαθήστε, αν μπορείτε, να δείτε ότι αυτό αφορά συναισθηματικά πράγματα, όχι λογικά, και δεν χρειάζεται να δημιουργηθεί ένταση. Προσπαθήστε, αν μπορείτε, να το αντιμετωπίσετε συναισθηματικά. Στις 3 του μήνα, μέρα σεξουαλική, ενώ στις 5 του μηνός ευνοείται η επικοινωνία και τα ταξίδια. Πάμε στο δεύτερο δεκαήμερο, εσείς στο δεύτερο δεκαήμερο μέχρι τις 29 του μηνός συζητάτε αρκετά με κάποια κοινή δράση. Σε κάποια ομάδα είστε και πιθανώς ασχολείστε με κάποια κοινή δραστηριότητα. Είναι πιθανόν ότι έχουν έρθει κάποια νέα άτομα στο φιλικό περιβάλλον και σας έχουν φέρει κάποιες νέες ιδέες οι οποίες σας ακούγονται πολύ ευχάριστες και αλλάζετε αντιλήψεις σε κάποια θέματα. Ενώ μέχρι την πρώτη του μηνός, ενώ μέχρι την πρώτη του μηνός είναι πιθανόν ότι προκύπτει και μία ερωτική κατάσταση από το φιλικό περιβάλλον ή αν όχι ερωτική κατάσταση, κάτι πολύ θετικό για σας, κάποιος που σας βλέπει πάρα πολύ θετικά, με πάρα πολύ καλό τρόπο. Εάν κάνετε μία κοινή δράση, μία κοινή δραστηριότητα μαζί με κάποιους άλλους, είναι πιθανόν ότι θα έχετε κάποια πολύ θετικά αποτελέσματα, ιδιαίτερα εσείς, αυτό το διάστημα και με τη βοήθειά τους. Τώρα, στις 4 του μηνός, εδώ θα πρέπει να προσέξετε λίγο. 4 του μηνός υπάρχει κίνδυνος. Αυτή η κοινή δραστηριότητα που έχετε, αυτή η κοινή δράση που έχετε μαζί με κάποιους άλλους, να σας βάλει σε διαδικασία εξόδων και είναι πιθανό να χρεωθείτε παραπάνω από ό,τι περιμένατε. Είναι πιθανό ότι αυτή η κοινή δράση θα σας βγάλει έξω τα περισσότερα από ό,τι περιμένατε. Προσέξτε τι δεσμεύσεις θα πάρετε στις 4 του μηνός. Και πάμε στο 3ο δεκαήμερο. Στο 3ο δεκαήμερο είστε σε φάση που ολοκληρώνετε οικονομικά θέματα που αφορούν και άλλους, κληρονομικά, φορολογικά και ιδιαίτερα κληρονομικά και φορολογικά που αφορούν ακίνητα. Ακίνητη περιουσία, μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας κτλ. Είστε σε φάση που παίρνετε ωφέλη, ολοκληρώνετε τα πράγματα με πολύ θετικό τρόπο. Στις 26 του μηνός είναι μια μέρα που μπορείτε είτε να υπογράψετε συμβόλαια, είτε να έχετε κάποιο κέρδος μέσα από το σπίτι, μέσα από τη διαδικασία του σπιτιού, μέσα από του φόρου σπιτιού, μέσα από μεταβίβαση σπιτιού, μέσα από ενοικίαση σπιτιού. Δεν ξέρω. 28 του μηνός είναι μια μέρα που ναι μεν υπάρχει πολύς ερωτισμός, υπάρχει πολύ χαρά, πολύ παιχνίδι, αλλά κάτι σας τρώει εσάς, κάποια κρίση, κάποια εσωτερική κρίση σας τρώει και είτε αφορά ότι υπάρχει ερωτικό παιχνίδι αλλά δεν μπορεί να ολοκληρωθεί και να γίνει σεξ, να το πούμε, είτε αφορά ότι διασκεδάζετε, περνάτε καλά, αλλά για κάποιες οικονομικές υποχρεώσεις δεν μπορείτε να ξοδέψετε όσα θέλετε, να διασκεδάσετε όσα θέλετε και να σας κόβετε η χαρά. Εσείς στο 3ο δεκαήμερο λοιπόν από τις 30 του μηνός και μετά αρχίζετε να έχετε επαφές με νέους ανθρώπους, νέους φίλους, έρχονται κάποια νέα άτομα στις ομάδες στις οποίες κινείστε από τις 30 του μηνός και μετά. Στις 2 του μηνός, στις 2 του μηνός τώρα είναι πιθανό ότι είτε μαζί με τον σύντροφο αποφασίζετε να κάνετε μια κοινή δράση και να ενταχθείτε σε μια κοινή ομάδα, ή είναι πιθανόν ότι από την ομάδα των φίλων πιθανώς να προκύψει μια πολύ παθιασμένη σχέση, μια πολύ έντονη σχέση. Όσοι είστε δεσμευμένοι και παντρεμένοι, υπάρχει περίπτωση αυτό να αποτελέσει την πιθανότητα να θεωρηθεί ότι φλερτάρετε στον κύκλο των φίλων και να το μάθει αυτό ο σύντροφός σας. Τώρα, από τις 2 του μηνός και μετά, είναι πιθανόν ότι θα σας ζητηθεί να λάβετε κάποια ηγετική θέση ή να λάβετε κάποια ευθύνη σε σχέση με κοινές δράσεις, με κοινή δραστηριότητα, ή όσοι από εσάς είχατε κάποιους στόχους εδώ και πάρα πολύ καιρό που τους πολεμάτε, είναι πιθανόν ότι αρχίσετε να βλέπετε αποτελέσματα σε μακροπρόθεσμους στόχους σας που έχετε αρχίσει εδώ και καιρό να προσπαθείτε. Στις 4 του μηνός είναι μια μέρα που μπορείτε να έχετε σεξουαλικά και οικονομικά ωφέλη από οπουδήποτε.
και μπορεί να αφορά είτε τζογάρισμα, είτε επενδύσεις, είτε και κληρονομικά θέματα. Και πάμε στο Λέον. Τώρα είμαστε στο Λέον. Για τα καρκινάκια, παιδιά, λέμε πάντα τα καλύτερα. Τα αγαπάμε πολύ τα καρκινάκια. Έτσι, όπως έχουμε πει, εγώ τα ερωτεύουμε τα καρκινάκια πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στα λιοντάρια. Ξέρετε ποιος είναι λιοντάρι εδώ, η βάσια μας. Η σχολή. Λοιπόν, εσείς τα λιοντάρια τρώγεστε κάπως με τα ρούχα σας. Είστε σε μία διαδικασία, σε μία φάση που έχετε πάρα πολλά νεύρα, πάρα πολύ εσωτερική ένταση και προσπαθείτε να φάτε τα σκότια σας, να φάτε τις σάρκες σας για να μην τσακωθείτε με τους γύρω σας. Συνεχίστε να το προσπαθείτε, αυτό πρέπει να κάνετε. Είναι πιθανόν ότι κάποιοι από εσάς μπορεί να αντιληφθείτε μία κρυφή δράση που γίνεται πίσω από την πλάτη σας, εις βάρος σας και κάτι επιθετικό, κάτι που είναι, δεν είναι κάτι καλό για σας. Είδαμε. Στις 27 του μηνός, στις 27 του μηνός είναι πιθανόν ότι μέσα από το σπίτι ή από το οικογενειακό περιβάλλον παίρνετε πληροφορίες και γνώση για αυτά που γίνονται πίσω από την πλάτη σας αυτό το διάστημα. Ενώ μέχρι τις 30 του μηνός παρουσιάζονται κάποια σημαντικά άτομα στον τομέα της καριέρας που έρχονται και σας φέρνουν φρέσκες ιδέες και είναι πιθανόν ότι μπορούν να οθήσουν τα θέματα της καριέρας σας ή να εμπλουτίσουν την καριέρα σας. Τώρα, την 1η του μηνός είναι μέρα προσοχή αδιαθεσίας και λίγο δύσκολη μέρα. Στις 3 του μηνός είναι μέρα που καλό θα ήταν να την αφαιρέσετε στον σύντροφο και τους συνεργάτες, θα έχουν έτσι την ανάγκη σας και την επιθυμία να είναι κοντά σας, ενώ στις 5 του μηνός είναι μέρα είτε για κρυφά σεξουαλικά ζητήματα, είτε μέρα που αποκαλύπτονται κρυφά πράγματα που γίνονταν πίσω από την πλάτη σας και εις βάρος στο προηγούμενο διάστημα, είτε μέρα που μπορεί να έχετε μαύρα εισοδήματα, αφορολόγητα εισοδήματα από επενδύσεις. Και πάμε στο δεύτερο δεκαήμερο. Στο δεύτερο δεκαήμερο, μέχρι τις 29 του μηνός, έρχονται κάποια νέα άτομα στον τομέα της καριέρας σας, νεαρά άτομα, και σας φέρνουν κάποιες ιδέες. Είναι πιθανόν ότι σας φέρνουν κάποιες ιδέες για να αυξήσετε την επαφή με τους ανθρώπους, να αυξήσετε την εισρωή πελατολογίου ή να αυξήσετε τον κόσμο που βλέπει, που έχει εικόνα της καριέρας σας. Αυτό αφορά μάλλον κάτι διαφημιστικό. Στις 29 του μηνός τώρα, κυνηγήστε τον έρωτα, τον τζόγο και τη χαρά. Όσοι έχετε παιδιά, βρεθείτε κοντά τους, είναι σίγουρο ότι θα περάσετε πολύ καλά και θα πάρετε κάποια χαρούμενα νέα. Τώρα, έως την 1η του μηνός, κάποιοι από εσάς, στο δεύτερο δεκαήμερο, έως την 1η του μηνός, θέλετε να βελτιώσετε κάπως τη δημόσια εικόνα σας. Ασχολείστε με τα θέματα της κοινωνικής προβολής. Αρχίζετε να νοιάζεστε, να βλέπετε τι εικόνα έχουν οι άλλοι για εσάς και θέλετε να το βελτιώσετε αυτό και να βελτιώσετε τις επαφές σας. Συγκεκριμένα στην 1η του μηνός είναι μία μέρα που η εργασία σας και αυτό που κάνετε καθημερινά παίρνει μία άλλη υπόσταση, βγαίνει προς τα έξω και κάποιοι το βλέπουν και το θαυμάζουν σε βαθμό πολύ μεγαλύτερο από ό,τι μέχρι τώρα. Ενώ στις 3 του μηνός, στις 3 του μηνός είναι μία μέρα λίγο δύσκολη σε σχέση με σύντροφο και συνεργάτες. Δεν παίρνετε αυτό που θέλετε. Και μην το απαιτήσετε εκείνη την ημέρα, γιατί πιθανώς να οδηγηθείτε σε πάγωμα. Και πάμε στο 3ο δεκαήμερο. Εσείς λοιπόν λιοντάρια του 3ου δεκαήμερου. Εσείς λιοντάρια του 3ου δεκαήμερου εισπράτετε αγάπη, φροντίδα, προδέμ και αποδοχή από σύντροφο και συνεργάτες. Στις 26 του μηνός είναι πιθανόν ότι θα έχετε μία μετακίνηση, μία κοντινή μετακίνηση με τον σύντροφο ή τους συνεργάτες σας ή πιθανώς να αφορά πωλήσεις. Επαφή με πάρα πολλούς πελάτες. Στις 28 του μήνα είναι μία μέρα όπου έχετε οικογενειακές υποχρεώσεις, κλείνεστε στο σπίτι, αλλά εάν έχετε σύντροφο θα περάσετε πάρα πολύ καλά,
Αν δεν έχετε σύντροφο, πιθανώς να μπείτε στη διαδικασία να συγκεντρώσετε πολύ κόσμο και αυτό να σας δημιουργήσει τη κούραση. Στις 30 του μηνός κυνηγήστε τον έρωτα, τη δημιουργία και τον τζόγο, ενώ στις 2 είναι μία μέρα που πιθανώς να τελειώσει μία φιλία. Εκεί στις 2 του μηνός πιθανώς μία φιλία ή μία κοινή δράση που είχατε μαζί με άλλους την σταματάτε. Και αυτό γίνεται με παρότρινση κάποιας γυναίκας. Και πάμε στους παρθένους. Σας έχω πει ότι τα παρθενάκια τα αγαπάω πάρα πολύ. Έτσι, σας έχω πει ότι τα παρθενάκια είναι τα καλύτερα παιδιά. Και είναι παιδιά οι παρθένοι, παρόλο που δεν το ξέρουν πολύ, είναι πάρα πολύ ερωτικοί οι παρθένοι παιδιά. Είναι από τις μεγαλύτερες σεξουάλες οι παρθένοι. Και όχι μόνο οι άντρες παρθένοι, ξέρετε όλοι τον Πέτρο τον Μπουζέα, ας πούμε, εδώ πέρα από τη σχολή, το ξέρετε όλες, έτσι. Αλλά είναι και οι γυναίκες έτσι πολύ σεξουάλες και είναι και ωραία παιδιά. Λοιπόν, αγαπημένα μου παρθενάκια, εσείς του πρώτου δεκαημέρου, εσείς του πρώτου δεκαημέρου έχετε ξεκινήσει και έχετε μπει σε μία κοινή δράση. Πολύ έντονα, με πολύ έντονο τρόπο. Πιθανώς για ιδεολογικούς λόγους, για λόγους πιστεύω, δεν ξέρω. Και είναι πιθανόν ότι εκεί πέρα δραστηριοποιείστε πάρα πολύ έντονα, εκτονώνετε πάρα πολύ ενέργεια και κάποιοι βλέπουν τις δυνατότητές σας και είναι σίγουρο ότι στο επόμενο διάστημα θα σας προταθεί είτε να αναλάβετε κάποιο ρόλο πιο ενεργό εκεί πέρα, είτε να ηγηθείτε. Σκεφτείτε ακόμα ότι θα μπορούσατε στο επόμενο διάστημα, μέσα από τη δράση που έχετε αυτό το διάστημα, αυτόν τον καιρό, να έχετε και οικονομικά ωφέλη, όχι από το επαγγελματικό καθαρά κομμάτι σας, αλλά από την κοινή δράση που έχετε μαζί με άλλους. Τώρα, μέχρι τις 30 του μηνός, παίρνετε ιδέες, εμφανίζονται κάποια άτομα και σας δίνουν ιδέες σχετικά με τη φιλοσοφία ζωής που αναπτύσσετε, είτε με κάποια δικαστικά θέματα τα οποία θέλετε να τρέξετε το επόμενο διάστημα και συμβουλεύεστε. Λοιπόν, στις 27 του μηνός είναι μια μέρα που μπλοκάρουν η επικοινωνία και οι μετακινήσεις και αυτό μπορεί να αφορά είτε βλάβες σε μεταφορικά και επικοινωνιακά μέσα, είτε προβλήματα στις μετακινήσεις, στις κοντινές μετακινήσεις, μπλοκάρισμα στις κοντινές μετακινήσεις. Στην πρώτη του μηνός είναι μια μέρα που προκύπτει μια ερωτική κατάσταση, μια ευχάριστη κατάσταση μέσα από το φιλικό περιβάλλον, αλλά εσείς για κάποιο λόγο δεν μπορείτε να το ζήσετε. Λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων, λόγω αυξημένων ευθυνών, δεν μπορείτε να το ζήσετε. Και έτσι περνάει χωρίς να το απολαύσετε. Στις 3 του μηνός προσοχή μπορεί να είστε λίγο αδιάθετοι, ενώ στις 5 του μηνός σύντροφοι, συνεργάτες και φίλοι είναι όλα υπέρ σας. Και μπορείτε είτε να βγείτε μαζί με τον σύντροφο και τους συνεργάτες σε κοινωνικό κύκλο, είτε να γνωρίσετε τους φίλους σας τον σύντροφο, είτε μέσα από το η ελεύθερη, μέσα από το φιλικό περιβάλλον να γίνει μια σχέση σημαντική και με προοπτική. Και πάμε στο δεύτερο δεκαήμερο. Εσείς λοιπόν του δεύτερου δεκαημέρου μέχρι τις 27 του μηνός ασχολείστε με κάποια θέματα δικαστικά είτε με κάποια θέματα μάθησης επικοινωνίας. Και ουσιαστικά είστε σε φάση που μαθαίνετε, προσπαθείτε να πάρετε γνώση, προσπαθείτε να εξελίξετε κάτι. Στις 27 του μηνός κάποια εργασία ολοκληρώνεται μέσα από το σπίτι, κάτι διεκπαιρεώνεται μέσα από το σπίτι, πιθανώς κάποιοι να δουλεύετε μέσα από το σπίτι και ολοκληρώνεται με μεγάλη επιτυχία ένα κομμάτι της δουλειάς σας μέσα από το σπίτι. Πρώτη του μηνός. Κυνηγήστε οπωσδήποτε την πρώτη του μηνός τον τζόγο, τον ιντερνετικό τζόγο, την ιντερνετική ερωτική επικοινωνία, οτιδήποτε σας βγάζει μπροστά, οτιδήποτε σας επιβεβαιώνει, έχετε ακτινοβολία και πολύ μεγάλη επιτυχία. Θέματα δικαστικά, θέματα που έχουν να κάνουν με ταξίδια, με επικοινωνία, με το ίντερνετ, τον έρωτα και τα παιδιά, σας ευνοούν πάρα πολύ. Ενώ στις 3 του μήνα, προσοχή είναι μέρα διαθεσίας και αρκετά έτσι δύσκολο πρόγραμμα θα έχετε εκείνη την ημέρα.
Και πάμε στο τρίτο δεκαήμερο. Εσείς του τρίτου δεκαήμερου είστε σε μία φάση όπου αντιμετωπίζετε κάποια θέματα, προσπαθείτε να ασχοληθείτε σχετικά με την υγεία σας. Κάποιοι από εσάς είτε έχετε ξεκινήσει κάποιες αλλαγές για να βελτιώσετε την υγεία σας, ή κάποιοι από εσάς είναι πιθανόν ότι σας χτυπάνε καμπανάκια για κάποιες αλλαγές που πρέπει να κάνετε στο μέλλον στα θέματα της υγείας σας. Και αυτό μπορεί να αφορά άσκηση, διατροφή ή γενικώς διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης της υγείας. Το καλό είναι ότι δεν θα την πληρώσετε, αλλά είτε τα καμπανάκια που χτυπάνε, είτε οι αλλαγές που έχετε ήδη κάνει θα σας βοηθήσουν. Στις 26 του μηνός είναι μια μέρα που μπορεί να έχετε οικονομικά ωφέλη από την εργασία σας και κάτι παραπάνω από το συνηθισμένο, όχι το καθημερινό, το συνηθισμένο, εσείς τα παρθενάκια. Και μάλιστα είναι πιθανόν ότι θα πρέπει να αρπάξετε την ευκαιρία στις 29 του μηνός από κάποιο άτομο ηλικιωμένο ή άτομο κύρους για άμεσο κέρδος. Στην πρώτη του μηνός, τζόγος, έρωτας, επικοινωνία, τα καλύτερα για εσάς. Συγγνώμη, λάθος. 26 του μηνός είπαμε οικονομικά ωφέλη από την εργασία σας. 28 του μηνός, έχετε πάρα πολύ δουλειά, πάρα πολύ διεκπεραίωση, είναι δύσκολο το πρόγραμμα και είναι πιθανό ότι θα φάτε όλη την ημέρα. Προσοχή σε ατυχήματα βιασύνης. Στις 30 του μηνός, τώρα αυτό, είτε κάποια διεκπεραιωτική διαδικασία κάνετε μέσα από το σπίτι, είτε σας φέρνουν λεφτά στο σπίτι με κάποιο τρόπο. Στις 2 του μηνός, αυτό είναι, στις 2 του μηνός οπωσδήποτε κυνηγήστε τον τζόγο ώστε είστε ελεύθεροι. Όσοι δεν είστε ελεύθεροι, θα σας κυνηγήσει ο έρωτας. Φλερτάρετε όπου και να πάτε, δηλαδή στο περίπτωρο για τσιγάρα να πάτε, θα σας βρει ο έρωτας. Στις 2 του μηνός και μάλιστα και με πολύ ευχάριστο τρόπο και με νεαρότερα άτομα. Ευνοείται πάρα πολύ η επικοινωνία μέσω ίντερνετ. Ενώ στις 4 του μηνός, είναι μια μέρα αρκετά δύσκολη. Πρέπει να διεκπαιρεώσετε πάρα πολλές εργασίες. Το κομμάτι το εργασιακό σας πιέζει, αλλά ολοκληρώνοντας θα πάρετε κάποια σημαντική αποδοχή, κάποια σημαντική ανταμοιβή, κάποια σημαντική αναγνώριση, την οποία θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την εξέλιξη της καριέρας σας στο επόμενο διάστημα. Και πάμε στους Σκορπιούς, που ξέρω ότι τους αγαπάτε όλοι τους Σκορπιούς, εντάξει. Ξέρω, μόλις ακούτε Σκορπιούς, χαίρεστε όλοι, χαμογελάτε. Έτσι, ξέρω, είσαστε πάρα πολύ όλοι τους Σκορπιούς αγαπάτε, είστε πολύ ερωτευμένοι με τους Σκορπιούς όλοι, ξέρω. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα χεράκια, χαμόγελα, έτσι, όλα για τους Σκορπιούς. Λοιπόν, οι αγαπημένοι μας, οι Σκορπιοί. Εσείς οι Σκορπιοί του πρώτου δεκαημέρου, είτε ταξιδεύετε, είτε τρέχετε πολύ για θέματα επικοινωνίας και μάλιστα είναι πιθανόν ότι μπορεί να έχετε μπορεί να έχετε κάποιες ιδέες τις οποίες θέλετε να επικοινωνήσετε, κάποιες φιλοσοφικές ιδέες, πολιτικές ιδέες τις οποίες θέλετε να επικοινωνήσετε, θέλετε να βγάλετε προς τα έξω, θέλετε να εκδηλωθείτε. Είναι πιθανόν όμως ότι δεν ακούτε τους άλλους, ότι μιλάτε πάρα πολύ έντονα, ότι είστε πάρα πολύ φανατισμένοι, πιθανώς να φανατίζεστε κάποιοι. Συγγνώμη. Παρθένους, ζυγούς. Συγγνώμη, έκανα λάθος. Ναι. Συγγνώμη. Θάλη, έχεις δίκιο. Σας ευχαριστώ που με διορθώνετε. Τους ζυγούς, έτσι. Λοιπόν, δεν πήδηξα τους ζυγούς. Συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη. Πήδηξα τους ζυγούς και δεν τους είπα. Και ξεκίνησα να λέω κατευθείαν το Σκορπιό. Ζητώ συγγνώμη. Πρέπει να πω το ζυγό. Το ζυγό θα πω και μετά θα πω το Σκορπιό. Θάλια, με συγχωρεί που σε μπέδεψα. Αλλά μετά την Παρθένο ξεκίνησα να λέω το Σκορπιό και πήδηξα το ζυγό. Λοιπόν, στο ζυγό είμαστε, παιδιά. Λέμε το ζυγό τώρα. Ζυγή του πρώτου δεκαημέρου. Ζυγή του πρώτου δεκαημέρου, εσείς έχετε πάρα πολύ τρέξιμο για τη δουλειά σας. Όσοι είστε ελεύθεροι επαγγελματίες, είναι ιδανική η όψη. Όσοι είστε ελεύθεροι επαγγελματίες, μπορείτε να προωθήσετε τη δουλειά σας, να κάνετε διαφήμιση, να πάρετε ωφέλη.
Όσοι δεν είστε ελεύθεροι επαγγελματίες, είστε πολύ διεκπεραιωτικοί, αλλά προσέξτε το κομμάτι των πρωτοβουλίων. Είναι πιθανό ότι παίρνετε πρωτοβουλίες, οι οποίες ναι, μεν εσείς είστε θετικοί, αλλά πιθανώ να ενοχληθούν οι ανώτεροι σας. Έτσι. Έως τις 30 του μηνός, έως τις 30 του μηνός ασχολείστε λίγο έτσι με τα θέματα διεκδίκησης και είναι πιθανόν ότι προσπαθείτε να εισπράξετε χρήματα που σας χρωστάνε ή να μην επιτρέπετε σε κάποιον ο οποίος βάζει χέρι στο εισόδημά σας να συνεχίζει να το κάνει. Και πιθανόν να το κάνετε με λίγο καυστικό τρόπο, καλά θα κάνετε, δίκιο έχετε, μέχρι τις 30 του μηνός αυτό. Στις 27 συγκεκριμένα προσοχή για οικονομικές απώλειες, για δανεικά και αγύριστα. Στην πρώτη του μηνός είναι μια μέρα που μάλλον θα έχετε πολύ κόσμο στο σπίτι, θα περάσετε ευχάριστα αλλά θα κουραστείτε. Στις 3 του μηνός ο έρωτας, η δημιουργία, ιδανικό για τους καλλιτέχνες, η φαντασία οργιάζει, ο έρωτας χτυπάει την πόρτα, όσοι έχετε παιδιά απολαύστε τα. Ενώ στις 5 του μηνός είναι μια μέρα που κάποιες ιδέες στον τρόπο της δουλειάς σας σας βοηθούν να προωθήσετε την καριέρα σας με μεγάλη επιτυχία και να πάρετε αποδοχή από σημαντικά άτομα για τον τρόπο που τα καταφέρατε. Πάμε στο δεύτερο δεκαήμερο των ζυγών. Εσείς του δεύτερου δεκαήμερου λοιπόν, η ζυγή του δεύτερου δεκαήμερου, είστε λίγο έτσι κλεισμένοι στον εαυτό σας. Είναι πιθανόν ότι μέχρι τις 29 του μηνός έχετε κλειστεί και τσεκάρετε κάπως τι σας προκαλεί κρίσεις. Σκέφτεστε τι σας στενοχωρεί, τι σας προκαλεί κρίσεις, τι σας πιέζει και σας δεσμεύει. Σκέφτεστε πιθανώς, πιθανώς κάποιοι από εσάς να σκέφτεστε τις οικονομικές απώλειες που μπορεί να είχατε και πώς μπορείτε να τα αλλάξετε αυτά τα πράγματα. Κλείνεστε, σκέφτεστε για να δράσετε το επόμενο διάστημα μέχρι τις 29 του μηνός, ενώ μέχρι την 1η του μηνός, όσοι είστε ερωτευμένοι σε σχέση, είναι ιδανικό για να το, για να το εκτονώσετε σεξουαλικά. Όσοι μπορεί να έχετε εντάσεις ή απομάκρυνση από τον σύντροφο και τους συνεργάτες, γίνεστε έτσι αρκετά διεκδικητικοί, αρκετά κτητικοί, αρκετά ίσως πιεστικοί με κάποια πράγματα. Και είναι πιθανόν ότι ο σύντροφος ή οι συνεργάτες δεν ανταποκρίνονται στον βαθμό που θα θέλετε. Αυτά όλα μέχρι την 1η του μηνός. Συγκεκριμένα στις 27 του μηνός κυνηγήστε τον τζόγο, όχι τον ιντερνετικό τζόγο, τα τυχερά παιχνίδια. Στην 1η του μηνός, στην 1η του μηνός είναι μία μέρα που ναι, έχετε αρκετό κόσμο στο σπίτι, πιθανώς να είναι αρκετές επισκέψεις, αρκετές έτσι, επαφές, αλλά με κάποιο τρόπο είτε γνωρίζετε κάποιο άτομο που σας βγάζει από τη δύσκολη θέση, σας δίνει λύσεις, είτε έρχεστε σε επαφή με κάποιο γνωστό άτομο που πιθανώς να σας δώσει κάποιες οικονομικές βοήθειες. Στις 3 του μηνός είναι μία μέρα όπου δεν βγαίνει το σεξ. Αποφύγετε επίσης 3 του μηνός και τον τζόγο. Και πάμε στο 3ο δεκαήμερο των ζυγών. Η ζυγή λοιπόν του 3ου δεκαήμερου, καλά εσείς, σας κυνηγάει ο έρωτας από παντού, έτσι. Δεν ξέρω τι έχει γίνει, αλλά πολλές προτάσεις κοιτάτε να το εκμεταλλευτείτε, ζυγή του 3ου δεκαήμερου. Όλο αυτό το διάστημα. Τώρα, στις 26 του μηνός παρουσιάζεται μία πολύ σημαντική ευκαιρία που μπορείτε να την εκμεταλλευτείτε είτε ερωτικά, είτε στη σχέση σας με τα παιδιά σας, είτε όσοι είστε επιχειρηματίες, αφορά μία ιδέα προώθησης της επιχείρησής σας, και βεβαίως και ο τζόγος, έτσι, τα τυχερά παιχνίδια. Στις 28 του μηνός, 28 του μηνός αποφύγετε τυχερά παιχνίδια και είναι και μία μέρα που δεν παίρνετε επιβεβαίωση από τον ερωτικό τομέα, και πιθανώς αυτό να ρίξει την αυτοεκτίμησή σας, να σας ρίξει έτσι την αυτοπεποίθηση. Επίσης είναι μια μέρα που πιθανώς να πάρετε μια απογοήτευση από παιδιά, όσοι έχετε παιδιά. Αυτό τώρα. Ενώ στις 30 του μηνός είστε πολύ διεκπεραιωτικοί, τρέχετε, τα προλαβαίνετε όλα και με ένα μαγικό τρόπο
γίνονται όλες οι δουλειές σας από εκεί που δεν το περιμένατε και μάλιστα και εκκρεμότητες που σέρνονταν από το προηγούμενο διάστημα με κάποιο τρόπο ολοκληρώνονται. Στις 2 Μαΐου τώρα, στις 2 Μαΐου είναι μια πάρα πολύ καλή μέρα, είτε για να συζητήσετε, να διευθετήσετε και να αποφασίσετε κληρονομικά θέματα που αφορούν ακίνητα, κληρονομικά θέματα που αφορούν συγγενείς, αδέρφια, γονείς κτλ. Με σημαντικά ωφέλη για σας, με κέρδη για σας. Κληρονομικά και φορολογικά. Ενώ στις 4 του μηνός, μία ερωτική κατάσταση προκύπτει και αυτό μάλλον αφορά κυρίως άντρες. Το φιλικό στοιχείο είναι πάρα πολύ έντονο και ερωτικό προς τον άτομό σας, προς τους ζυγούς του ή του δεκαημέρου. Και πάμε τώρα στους Σκορπιούς. Τώρα είναι η ώρα των Σκορπιών. Ζητώ συγγνώμη που τους είπα πριν. Παιδιά, οι ζυγοί, με ρωτάει εδώ πέρα να τους αγαπάω. Οι ζυγοί είναι αξιοαγάπητοι. Οι ζυγοί δεν χαλάνε χαρτίρι. Χατήρι. Οι ζυγοί είναι τα καλύτερα παιδιά. Εδώ οι ζυγοί το πρόβλημά τους είναι ότι δεν μπορούν να χαλάσουν χατήρι, δεν μπορούν να πούν όχι και το αποτέλεσμα είναι ότι λένε συνέχεια ναι για να μην στενοχωρήσουν τους άλλους. Τα καλύτερα παιδιά. Και επίσης οι ζυγοί είναι και πολύ όμορφα παιδιά. Έτσι. Το τρίτο δεκαήμερο της Παρθένου μου είπατε ότι πήδηξα. Δεν είπαμε για το τρίτο δεκαήμερο της Παρθένου, της 26 του μηνός. Έχει οικονομικά ωφέλη από τη δουλειά. Δεν είπαμε για το τρίτο δεκαήμερο της Παρθένου ότι στις 28 του μηνός είναι πολύ διεκπαιρεωτική. Και δεν είπαμε ότι στις 2 Πέμπτου υπάρχει μια πολύ σεξουαλική όψη που ευνοείται ο τζόγος, τα ερωτικά. Δεν είπαμε το τρίτο δεκαήμερο του Παρθένου, μάλλον δεν το ακούσατε. Λοιπόν, Σκορπιοί. Πάμε στους Σκορπιούς. Ευχαριστώ, Θάλια. Τώρα είναι η ώρα του Σκορπιού. Σε μπέρδεψα λίγο, Θάλια, πριν, γιατί τα πήδηξα κι εγώ, αλλά τώρα είναι η ώρα του Σκορπιού. Λοιπόν, Σκορπιοί πρώτου δεκαημέρου. Εσείς, Σκορπιοί, λοιπόν, του πρώτου δεκαημέρου, είπαμε ότι ασχολείστε πάρα πολύ έντονα με κάποια φιλοσοφικά και κοινωνικά θέματα. Έχετε έτσι, έχετε πάρει αρκετές πληροφορίες στο προηγούμενο διάστημα και έχετε ταχθεί, ας το πούμε, ιδεολογικά σε μία άποψη και θέλετε να την υποστηρίξετε. Είναι πιθανόν ότι έχετε αρχίσει και το κάνετε, αλλά είναι πιθανόν ότι το κάνετε με έναν τρόπο εγωιστικό, με έναν τρόπο που δεν ακούτε τους άλλους και πιθανώς να φανατίζεστε χωρίς να το καταλαβαίνετε. Αν τώρα έχετε κάποια δικαστικά θέματα, είναι πάρα πολύ καλή περίοδος για να τα κυνηγήσετε δυναμικά, επιθετικά, μην το φοβηθείτε. Και όσοι ασχολείστε με θέματα μάθησης, είναι πάρα πολύ επεκτατική περίοδος, καταπίνετε τη γνώση πάρα πολύ γρήγορα. 26 και 27 του μηνός, προσοχή για τσακωμούς με σύντροφο ή συνεργάτες. Και μάλιστα αυτό αφορά δικό σας λάθος. Εσείς οι Σκορπιοί του πρώτου δεκαημέρου πιθανώς να είστε πάρα πολύ απαιτητικοί, να μιλάτε χωρίς να σκέφτεστε και πιθανώς να πληγώνετε τους άλλους. Προσέξτε 26 και 27 του μηνός για καυγάδες. Τώρα, στις 30 του μηνός, 30 του μηνός επαφές και μετακινήσεις πιθανώς να μπλοκάρονται. Και μάλιστα είναι πιθανόν ότι προγραμματισμένο ταξίδι που είχατε να μην μπορείτε να το ξεκινήσετε ή να συναντάτε εμπόδια. Στις 3 του μηνός πιθανώς να έχετε απρόσμενες εξελίξεις σε ό,τι αφορά το σπίτι. Όσοι, προσοχή εδώ τώρα για τις 3 του μηνός, όσοι είστε παντρεμένοι και λείπουν οι δικοί σας, προσέξτε μην έχετε κάποια εφηνιδιαστική επίσκεψη εκείνη την ημέρα. Όσοι έχετε ουσιαστικά αυτό τώρα μπορεί να είναι οτιδήποτε εφηνιδιαστικό στο σπίτι και να σας φέρει σε αντιπαράθεση με τον σύντροφο και τους συνεργάτες. Προσοχή στις κινήσεις σας. 5 του μηνός. 5 του μηνός ημέρα για τυχερά παιχνίδια, έρωτα, δημιουργία, επικοινωνία με όλους τους τρόπους ευνοούνται και οι μετακινήσεις. Έχουμε πει έτσι ότι κάνετε κοινοποιήσεις και σας δίνουμε τα δώρα, έτσι. Περιμένουμε να δούμε όσο γίνεται περισσότερες κοινοποιήσεις. Κοινοποιείτε το βίντεο και θα κληρωθείτε 3 από εσάς που το κοινοποιείτε για ένα μπλουζάκι της Αστροπαιδείας, το Έναστρον του Κώστα Λεφάκη με πληροφορίες για αστεροειδείς, απλανείς αστέρες κτλ. Και Χρήστος Παΐζης, καρμική και δραγόνιος αστρολογία, εισαγωγή στην καρμική αστρολογία, που είπαμε ότι 10 Μαΐου ανοίγει η σχολή
Σας βλέπουμε από κοντά, σας περιμένουμε από κοντά στις 10 Μαΐου. Έτσι, και αρχίζει και το τμήμα της δρακονικής καρμικής αστρολογίας με την Όνα τη Βουδούρη. Είναι καταπληκτική η Όνα η Βουδούρη, παιδιά. Όσοι την έχετε γνωρίσει, ξέρετε γιατί μιλάμε. Όσοι δεν την έχετε γνωρίσει, σπεύσατε. Πολύ πληροφορία. Λοιπόν, Σκορπιοί Δευτέρου Δεκαημέρου. Αγαπημένοι Σκορπιοί του Δευτέρου Δεκαημέρου, εσείς τώρα προτάσεις βλέπω για συνεργασίες, προτάσεις από σύντροφο και συνεργάτες. Και μάλιστα, κάποιοι έρχονται και σας ζητούν είτε σχέση είτε συνεργασία. Πιθανώς έχουν εκτιμήσει τη δουλειά σας, έχουν εκτιμήσει την ποιότητά σας όλο αυτό το διάστημα. Έχουμε τις 29 του μηνός λοιπόν προτάσεις. Συγκεκριμένα στις 27, τώρα συγκεκριμένα στις 27, προσέξτε, μην το παρακάνετε. Παίρνετε πολλή επιβεβαίωση, πολλή φροντίδα, πολλές προτάσεις και πιθανώς εσείς να φουσκώσει ο εγωισμός σας και να λειτουργήσετε λίγο έτσι με αγένεια. Προσοχή σε αυτό. Μέχρι την πρώτη του μηνός, εσείς Δευτέρου Δεκαημέρου, παίρνετε τη φροντίδα από τον σύντροφο και τους συνεργάτες, πολλή αγάπη, μπορείτε να διεκδικήσετε ό,τι θέλετε, μπορείτε να ζητήσετε χατήρια, να ζητήσετε δώρα, ζητήστε το, δεν θα σας αρνηθούν. Στις 3 του μηνός τώρα, στις 3 του μηνός, για κάποιο λόγο, κλείνεστε στο σπίτι, περιορίζεστε στο σπίτι για κάποιες ανάγκες του συντρόφου ή, αν δεν είναι αυτό, για κάποιους άλλους, μπορεί να σημαίνει ότι τελειώνετε κάποια διαδικασία, κάποιο χόμπι, κάτι που θέλατε να κάνετε, το σταματάτε, ολοκληρώνετε κάτι, τελειώνει, επειδή σας το έχει ζητήσει ο σύντροφος ή οι συνεργάτες ή γιατί δεν συνάδει με τις συνεργασίες που έχετε το, με τις εργασίες τις οποίες έχετε. Λοιπόν, και ό,τι αφορά το τρίτο δεκαήμερο, εσείς το τρίτο δεκαήμερο έχουν τελειώσει τα προβλήματα με το σπίτι που αντιμετωπίσατε το προηγούμενο διάστημα. Τώρα είστε στη διαδικασία που βρίσκετε λύσεις για το σπίτι και υπάρχουν και ευκαιρίες για να κάνετε αυτό που θέλετε. Κάποιοι θέλετε να αλλάξετε σπίτι, κάποιοι θέλετε να κάνετε ανακαίνιση, κάποιοι θέλετε πιθανώς να κάνετε μια συγκατοίκηση ή μια διευθέτηση κληρονομική, ιδιοκτησιακή, συμβολέα κτλ. Ιδανική περίοδος, με μεγάλη επιτυχία το κάνετε, ολοκληρώνετε τα θέματα. Στις 28 του μηνός. Ναι. Λοιπόν, τώρα στις 28 του μηνός είναι μια μέρα που αυτά τα θέματα του σπιτιού μπορεί να σας απασχολήσουν λίγο, να είναι τα τελευταία χρέη, τα τελευταίες υποχρεώσεις, οι τελευταίες δυσκολίες, το τελευταίο τρέξιμο που έχει μέχρι να ολοκληρώσετε αυτό που θέλετε. Στις 2 του μηνός. Ναι. Στις 2 του μηνός κάποιο άτομο από το συγγενικό περιβάλλον έρχεται και σας δίνει μία πολύ σημαντική πληροφορία που σας αλλάζει τον τρόπο που βλέπατε κάποιους άλλους ανθρώπους. Είτε το σύντροφό σας, είτε κάποιο άτομο για τους ελεύθερους που μπορεί να γίνει σύντροφό σας. Οι πληροφορίες που παίρνετε σας δίνουν την απάντηση στα ερωτήματα που είχατε για το πώς πρέπει να προχωρήσετε στο κομμάτι της σχέσης, είτε της υφιστάμενης σχέσης που έχετε, είτε στις σχέσεις που θέλετε να κάνετε. Και οι πληροφορίες αυτές έρχονται από το συγγενικό περιβάλλον. Επίσης είναι πιθανό ότι μέσα από το συγγενικό περιβάλλον προκύπτει μια ερωτική σχέση για κάποιους από εσάς. Και πάμε στους τοξότες. Τοξότες μου αγαπημένοι, όπως λέει και μια ψυχή εδώ στη σχολή, η οποία έχει και οροσκόπο τοξότη και αγαπάει πολύ τους τοξότες. Και αντιπαθεί τους σκορπιούς. Δεν πειράζει, θα το αντέξουμε. Λοιπόν, εσείς οι τοξότες. Μάλιστα. Προσοχή, προσοχή. Έχετε γίνει πάρα πολύ δυναμική και διεκδικητική στα οικονομικά θέματα που αφορούν και άλλους. Έτσι, τοξοτάρες. Τοξοτάρες ατελείωτες. Λοιπόν, έχετε λοιπόν μια πολύ δυναμική στάση σε θέματα που αφορούν κοινά οικονομικά θέματα ή κληρονομικά και φορολογικά. Δεν θα αφήσω να μου πάρετε άλλα
Δεν θα αφήσω να μου βάζετε το χέρι στην τσέπη. Τσακώνεστε με την εφορία, τσακώνεστε με το λογιστή σας. Απ' την άλλη πλευρά γίνεστε πάρα πολύ κτητικοί με τον σύντροφό σας. Και πιθανώς να γίνετε πολύ κτητικοί με τον σύντροφό σας, αλλά και τα λεφτά του συντρόφου σας, έτσι, προσοχή σε αυτό. Προσέξτε να μην πνιγεί ο σύντροφό σας από την πίεση. Από την άλλη πλευρά, εσείς καλά κάνετε και διεκδικείτε τα θέματα τα οικονομικά. Το κάνετε με πολύ δυναμικό τρόπο, δεν κολλώνετε πουθενά, είναι σίγουρο ότι θα έχετε την επιτυχία. Δεν χρειάζεται να γίνετε πολύ επιθετικοί, προσέξτε γιατί γίνεστε παραπάνω μαχητικοί από όσο χρειάζεται. Τα καταφέρετε πάντως πάρα πολύ καλά. Ουσιαστικά είναι μια διαδικασία όπου δεν μπορείτε να πιέζεστε άλλο και θέλετε να το βγάλετε από μέσα σας. Και εκτονώνεστε και καλά κάνετε. Τώρα, μέχρι τις 30 του μηνός προκύπτουν κάποια άτομα τα οποία σας δίνουν πληροφορίες για τον τομέα της εργασίας ή της υγείας σας. Αν είστε επιχειρηματίες, είναι πιθανόν ότι κάνετε κάποια interview σε κάποιους υπαλλήλους για να πάρετε κάποιους υπαλλήλους στο επόμενο διάστημα. Αυτά μέχρι τις 30 του μηνός, όλο αυτό το διάστημα. Στις 28 του μηνός, 28 του μηνός, προσοχή, 28 του μηνός για θέματα υγείας και ατυχήματα διασύνης και μάλιστα ατυχήματα που έχουν να κάνουν με καψίματα, κοψίματα και τέτοια πράγματα. Στις 30 του μηνός είναι μια μέρα που έχετε εισπράξεις από τη δουλειά σας. Εισπράτετε. Ή τα καταφέρνετε τόσο πολύ καλά που παίρνετε επιβεβαίωση από τους συναδέλφους σας και τους συνεργάτες σας και φουσκώνει η αυτοπεποίθησή σας και πολύ καλά κάνετε. Στις 3 του μήνα είναι μια μέρα που έχετε έτσι πολύ τρέξιμο, πολύ διεκπαιρέωση, πρέπει να οργανώσετε καλά το πρόγραμμά σας για να τα προλάβετε όλα. Ενώ στις 5 του μηνός, εδώ είτε κερδίζετε χρήματα μέσα από το σπίτι, είτε είναι πάρα πολύ καλή μέρα η 5 του μηνός για να ολοκληρώσετε διαδικαστικά θέματα, κληρονομικά και φορολογικά θέματα με συγγενείς. Και αν κάποιος χωστάει κάτι σε εσάς, πάρτε τον τηλέφωνο. Πάμε στο δεύτερο δεκαήμερο. Στο δεύτερο δεκαήμερο, μέχρι τις 29 του μηνός, ασχολείστε με τα θέματα της δουλειάς σας. Σας απασχολεί πάρα πολύ η εργασία σας. Προσπαθείτε να διεκπαιρεώσετε. Δεύτερο δεκαήμερο είμαστε. Δεύτερο δεκαήμερο το ξώτη. Λοιπόν, ασχολείστε πάρα πολύ με τα θέματα της δουλειάς σας. Είστε πολύ διεκπαιρεωτικοί. Θέλετε να τα προλάβετε όλα. Τα προλαβαίνετε όλα. Θέλετε ουσιαστικά να σπρώξετε τη δουλειά σας, να τελειώσετε το κάτι παραπάνω για να σας μείνει ελεύθερος χρόνος μετά. Προφανώς και το καταφέρνετε. Στις 27 του μηνός, αστάθμητοι παράγοντες από εκεί που δεν το περιμένετε, σας μπλοκάρουν λίγο τα θέματα αυτά της δουλειάς και σας πιέζουν σε θέματα σε επίπεδο μετακινήσεων και επικοινωνίας. Πιθανώς δηλαδή να βρουν πολλές μετακινήσεις που δεν θα προλάβετε να τις κάνετε ή για κάποιο λόγο να μην μπορείτε να μετακινηθείτε. 29 του μηνός, ξεμπλοκάρεστε, τα καταφέρνετε, μετακινήστε και αυτό μπορεί να έρθει μέσα από βοήθεια από κάποιο άτομο μεγαλύτερο σε ηλικία. Στην 1η του μηνός είναι μια μέρα 1η Μαΐου που εισπράτεται. Τώρα πώς εισπράτεται στις 1η του Μαΐου δεν ξέρω, αλλά είναι μια μέρα καλή για τα οικονομικά σας. Ενώ στις 5 του μηνός, εσείς του δεύτερου δεκαημέρου, είναι μια καλή μέρα αν θέλετε να κυνηγήσετε το ιντερνετικό τζόγο, το ιντερνετικό παιχνίδι. Και πάμε στο τρίτο δεκαήμερο του τοξότη, έτσι, τρίτο δεκαήμερο του τοξότη, εσείς τώρα είτε αγοράσατε αυτοκίνητο, είτε ταξιδεύετε, πάντως ευχάριστα περνάτε, δεν έχετε κλειστεί μέσα, έχετε πολλές επαφές και πολύ καλά περνάτε όλο αυτό το διάστημα. Στις 28 του μηνός προκύπτει μία ευκαιρία για λεφτά μέσα από το σπίτι. Δεν ξέρω τι μπορεί να αφορά, αλλά μέσα από το σπίτι. Τώρα, δουλειά από το σπίτι είναι, πωλήσεις από το σπίτι. Προκύπτει πάντως μία οικονομική ευκαιρία. 28 Τετάρτου. Από τις 29 του μηνός και μετά, εσείς αρχίζετε να περνάτε.
περνάτε πάρα πολύ καλά στη δουλειά σας, αλλάζετε τις συνθήκες εργασίας σας, οι σχέσεις με τους συναδέλφους σας βελτιώνονται πάρα πολύ. Όσοι είστε υφιστάμενοι, είναι πάρα πολύ ευνοϊκό γι' αυτό, θα έχετε πολύ καλές σχέσεις με προϊσταμένους και θα, ουσιαστικά θα μπορέσετε να τους πείσετε για την ποιότητά σας και την ποιότητα της δουλειάς σας. Στις 2 του μηνός, προκύπτει μία ευκαιρία μέσα από τη δουλειά σας να έχετε ένα στις 2 του μηνός λοιπόν προκύπτει μία ευκαιρία μέσα από τη δουλειά σας να έχετε ένα παραπάνω όφελος. Δηλαδή η δουλειά που κάνετε και θα συνεχίσετε να κάνετε μπορεί χωρίς να προσθέσετε κάτι παραπάνω να σας αποδίδει και κάτι ακόμα. Να έχει μια παραπάνω απόδοση χωρίς να προσθέσετε παραπάνω δουλειά και αυτό είναι μία ιδέα που σας δίνεται στις 2 του μηνός. Στις 4 του μηνός είναι μια μέρα που έχετε αρκετές μετακινήσεις, ευνοούνται τα ταξίδια, ευνοούνται μετακινήσεις, κοντινές μετακινήσεις και λίγο φορτώνετε τα εργασιακά θέματα, τα αφήνετε λίγο πίσω και είναι πιθανόν ότι να μην μπορέσετε να ολοκληρώσετε τα εργασιακά θέματα εκείνη την ημέρα και να ακούσετε κάποια παράπονα από συναδέλφους. Αυτά για το τρίτο δεκαήμερο και πάμε στα εγωκεράκια που επίσης συμπαθούμε πολύ. Ξέρετε, οι εγώκεροι είναι άψογοι επαγγελματίες, έτσι είναι πολύ όριμοι, πολύ οριοθετημένοι, αυστηροί, δομημένοι. Ο Αλ Καπόνε ήταν εγώκερος, ένας αυστηρός, πετυχημένος, δομημένος γκάγκστερ. Έτσι, επιτυχημένος όμως γκάγκστερ, επαγγελματίας γκάγκστερ, έτσι. Έκανε το γκάγκστεριλίκι με τόσο επαγγελματικό τρόπο που έμεινε στην ιστορία. Λοιπόν, αλλά δεν είναι μόνο αυτό οι εγώκεροι, έτσι. Οι εγώκεροι είναι τα παιδιά της οριμότητας και της σοβαρότητας. Λοιπόν, αγαπητοί εγώκεροι, σκοτώνεστε με τον σύντροφο και τους συνεργάτες. Έτσι, εσείς του πρώτου δεκαημέρου έχετε αρχίσει και τσακώνεστε με σύντροφο και συνεργάτες. Σας επιτίθενται, σας γκρινιάζουν και ό,τι κάνατε πριν από 10 χρόνια το θυμούνται τώρα και σας το λένε. Θυμάζει που όταν ήμασταν μικροί μου πήρε την τσίχλα. Θέλω να χωρίσουμε τώρα. Θέλω να με αποζημιώσεις. Κάντε υπομονή, μην δίνετε σημασία. Θα δεχτείτε επιθέσεις αυτό το διάστημα. Εντάξει, τι να κάνουμε. Το θέμα είναι ότι μέχρι τις 30 του μηνός παίζει και πολύς έρωτας σε εσάς. Και αφορά κυρίως γυναίκες αυτό. Για κάποιους που θέλετε να κάνετε παιδί, μπορεί να αφορά το ξεκίνημα μιας διαδικασίας κοίησης ή την ολοκλήρωση ενός τοκετού. Πολύ ευχάριστα πράγματα, ερωτικά πράγματα. Όσοι έχετε παιδιά, παίρνετε χαρές από τα παιδιά σας. Αλλά ο έρωτας. Και είναι πιθανόν ότι ο σύντροφος καυγαδίζει μαζί σας για αυτά που κάνετε. Έτσι, προσέξτε λοιπόν τι κάνετε στα οικοκεράκια, που πολύ δύσκολα κάνετε κάτι και είστε πολύ πιστά και πολύ σταθερά και πολύ αφοσιωμένα. Αλλά προσέξτε τι κάνετε. Τώρα, στις 30 του μηνός συγκεκριμένα, ξεσπάτε κι εσείς και λέτε αμάν πια δεν αντέχω άλλο, προσέξτε καυγάδες και τσακωμούς 30 του μηνός. Τώρα, στις 3 του μηνός είναι μια μέρα που έχετε εξελίξει τα οικονομικά θέματα, θα εισπράξετε δηλαδή, ενώ στις 5 του μηνός κάποιοι από το συγγενικό περιβάλλον έρχονται και σας βοηθούν να ξαναγνωρίσετε, να ξαναλιάνετε τη σχέση με τον σύντροφο και τους συνεργάτες. Οι εντάσεις που πέρασαν το προηγούμενο διάστημα μέσα από το φιλικό περιβάλλον ή μέσα από το συγγενικό περιβάλλον ή μέσα από μια κοντινή μετακίνηση, ένα κοντινό ταξίδι, περνάτε πάρα πολύ καλά και ξανάρχεστε κοντά. Αυτά και πάμε στο δεύτερο δεκαήμερο. Εσύ δεύτερο δεκαήμερου, ο έρωτας έρχεται από πολύ νεαρότερα άτομα. Σας φλερτάρουν πολύ νεαρότερα άτομα ή σας φλερτάρουν άτομα που είναι με έναν αέρα, μια ιδιοσυγκρασία και έναν αέρα πολύ νεανίζων για εσάς, πολύ ασυνήθιστο για εσάς. Άτομα με τα οποία δεν είχατε ξανά συναναστραφεί και έτσι σας ξυπνάνε παιδικά ένστικτα. Στις 27 του μηνός, μέσα από το φιλικό περιβάλλον, πιθανώς κάποιος
παρατηρεί και ζηλεύει την επιτυχία που έχετε είτε στα ερωτικά ζητήματα είτε στα θέματα, στα ζητήματα που αφορούν τη δημιουργία. Τώρα, μέχρι την πρώτη του μηνός, έρωτες και όχι απλά έρωτες, δηλαδή τι να πω, όλα τα έχετε και επιτυχία και ολοκλήρωση ερωτικών ζητημάτων και προτίμηση και κέρδη από τυχερά παιχνίδια, ωφέλη από τα παιδιά, δεν ξέρω, κερδίζουν χρήματα τα παιδιά σας, σας φέρνουν κάποια οικονομικά ωφέλη ή σας δημιουργούν κάποια ηθική ικανοποίηση. Πολύ καλό διάστημα. Στην πρώτη του μηνός, ξανά ο έρωτας, δηλαδή, και μάλιστα στην πρώτη του μηνός, είναι μια μέρα που εσείς φουσκώνετε από εγωισμό, κάνετε ό,τι σας έρθει, και όλοι το δέχονται πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, όλα καλά. Εκμεταλλευτείτε το αγαπητή εγώ και του Δευτέρου Δεκαημέρου με τυχερά παιχνίδια, με έρωτα ή με τα παιδιά σας. Όσοι είστε επιχειρηματίες και θέλετε να στήσετε μία επιχείρηση ή να προωθήσετε μία επιχείρηση, επίσης ιδανικό διάστημα, ιδανική περίοδος και ιδανική περίοδος και για καλλιτέχνες. Συγγνώμη. Ενώ στις 3 του μηνός, θα πρέπει οπωσδήποτε να κυνηγήσετε τον τζόγο και τα τυχερά παιχνίδια. Ή όσοι θέλετε να μπείτε σε μια διαδικασία εγκυμοσύνης, είναι ιδανική ημέρα για να ξεκινήσετε μια τέτοια διαδικασία. Ο έρωτας, ο τζόγος, δηλαδή όλα πάρα πολύ καλά για εσάς τους εγώκερους. Μόνο ο σύντροφος γκρινιάζει. Εσείς πάρα πολύ καλά περνάτε έτσι. Ο σύντροφος δεν περνάει καλά. Και πάμε στους εγώκερους του τρίτου δεκαημέρου. Αγαπητοί εγώκεροι του τρίτου δεκαημέρου, εσείς τα παίρνετε. Τα παίρνετε, έτσι, και καλά κάνετε. Παίρνετε λεφτά. Από 29 του μηνός αρχίζετε εσείς του δεκαημέρου να έχετε φλερτ, να σας φλερτάρουν άτομα νεαρότερης ηλικίας ή να σας φλερτάρουν μέσω επικοινωνίας, μέσω ίντερνετ τηλεφώνου. Ενώ από την πρώτη του μηνός αρχίζετε αυτό το λεκτικό φλερτ να παίρνει σάρκα και οστά. Όσοι δεν το εκτονώσετε έτσι, και ασχολείστε με το εμπόριο, σημαίνει ότι από 29 του μηνός αρχίζετε να προωθείτε, να διαφημίζετε, ενώ από την πρώτη του μηνός αρχίζετε να πουλάτε και να εισπράτετε. Έτσι. Στις 2 του μηνός, εδώ τώρα στις 2 του μηνός, είναι μια μέρα που μέσα από το ερωτικό παιχνίδι προκύπτει μια σημαντική αλλαγή για σας. Βλέπετε, ανακαλύπτετε μια πλευρά του εαυτού σας ή εκδηλώνετε μια πλευρά του εαυτού σας που γνωρίζετε ότι υπάρχει και την κρύβατε το προηγούμενο διάστημα. Αυτό είναι πολύ απελευθερωτικό για σας και είναι πιθανώς να σας δώσει μία εικόνα για τον εαυτό σας που δεν την είχατε δει και να σας επισημάνει μία δυνατότητα που έχετε και θα χρησιμοποιείτε στο μέλλον από εδώ και πέρα. Μία πλευρά του εαυτού σας την οποία θα αρχίσετε να εκδηλώνετε και να χρησιμοποιείτε από εδώ και πέρα. Ενώ στις 4 του μηνός, για εσάς του τρίτου δεκαημέρου, είναι μία μέρα που καλό θα ήταν να κυνηγήσετε οικονομικά ωφέλη από τον τζόγο και τα τυχερά παιχνίδια. Και φυσικά ερωτικά και ό,τι αφορά και τα παιδιά σας. Εσείς οι εγώκεροι παιδιά πολύ πολύ είσαι έρωτας, δηλαδή φουλ ο έρωτας, φουλ για τους εγώκερους, δεν ξέρετε τι είναι από το διαλέξετε. Προσπαθώ να θυμηθώ άμα ξέρω κανέναν εγώκερο, να πάω να τους δίσω δανεικά ρε παιδί μου. Ή αν ξέρω κανέναν εγώκερο να πάμε μαζί να παίξουμε τυχερά παιχνίδια και να βάζω αυτό να παίζει. Λοιπόν και πάμε στους υδροχώους. Αγαπητοί υδροχόοι του πρώτου δεκαημέρου, τι τραβάτε στο σπίτι, τι έχετε περάσει στο σπίτι το προηγούμενο διάστημα, μόνο εσείς το ξέρετε και η ψυχούλα σας. Γκρίνια αντιμετωπίζετε, πίεση αντιμετωπίζετε, θέλετε να μετακομίσετε, θέλετε να αλλάξετε σπίτι, κάτι τέτοιο παίζει μάλλον. Εσείς λοιπόν του πρώτου δεκαημέρου διανύετε μία περίοδο όπου σας έχει φάει, σας τρώει η διεκπεραίωση, η εργασία, το τρέξιμο της καθημερινότητας. Είστε πολύ αποδοτικοί, τα καταφέρνετε πάρα πολύ καλά, αλλά όσο και αν τα καταφέρνετε προκύπτουν κι άλλα. Και όσο καλά και αν τα καταφέρνετε, πάντα ακούτε κάποια παράπονα. Κάποιοι δεν είναι ευχαριστημένοι από εσάς. Συγγνώμη. Στις 27 του μηνός, κάποια άτομα από τον τομέα της καριέρας και πιθανώς να αφορά γυναίκα, κάποια γυναίκα από τον τομέα της καριέρας, σας κάνει παράπονα, σας φέρνει σε δύσκολη θέση και σας ουσιαστικά νιώθετε να σας κριτικάρει.
και αυτό σας κλείνει κάπως. Έως 30 του μηνός ασχολείστε με τα θέματα του σπιτιού κυρίως, και μάλιστα είναι πιθανόν ότι έως 30 του μηνός έχετε την τάση έτσι κάπως να μαζευτείτε, να περιοριστείτε, να αυτοπροστατευτείτε και να βάλετε ένα πλάνο σχετικά με τα σχέδια που έχετε για το σπίτι. Κάποια αλλαγή θέλετε να κάνετε στο σπίτι, κάτι θέλετε να αλλάξετε, κάτι θέλετε να εξελίξετε στο σπίτι. Την πρώτη του μηνός στην πρώτη του μηνός είναι μια κουραστική μέρα που δεν την απολαμβάνετε. Έχετε παρέα, έχετε κόσμο, έχετε επαφές, συναστρόφες, αλλά δεν την απολαμβάνετε. Πιθανώς είστε πιεσμένοι από το προηγούμενο διάστημα. Στις 3 του μηνός είστε λίγο κυκλοθυμικοί, λίγο νευρικοί και λίγο δεν δυσκολεύεστε να επικοινωνήσετε με το περιβάλλον. Ενώ στις 5 του μηνός είναι μια μέρα που όλα αυτά τα θέματα της δουλειάς που προσπαθούσατε το προηγούμενο διάστημα σας αναμείβουν. Και εκεί παίρνετε και έτσι αναγνώριση και από αυτούς που σας γκρίνιαζαν τις προηγούμενες μέρες. Και πάμε στο δεύτερο δεκαήμερο. Στο δεύτερο δεκαήμερο μέχρι τις 29 του μηνός έχετε κλειστεί κάπως στο σπίτι, έχετε γίνει κάπως νοσταλγικοί και σας λείπουν πράγματα. Σας λείπουν οι γονείς σας, σας λείπουν τα αδέρφια σας ή πιθανώς να θέλετε να αλλάξετε κάτι. Δηλαδή κάποιοι που έχετε απομακρυνθεί από την οικογένεια από την οποία προέρχεστε, την πατρική οικογένεια, θέλετε να επανέλθετε. Αυτό μέχρι τις 29. Τώρα, μέχρι την πρώτη του μηνός θα έχετε αρκετές επαφές στο σπίτι και πιθανώς να βελτιώνετε το χώρο του σπιτιού ή τις σχέσεις με τους ανθρώπους, με την οικογένειά σας. Είναι πιθανό ότι κάποιοι από εσάς θέλετε να πάτε να δείτε συγγενείς που έχετε να δείτε καιρό, πιθανώς ηλικιωμένους συγγενείς, μεγάλους ηλικία συγγενείς που έχετε να δείτε καιρό και τους νοσταλγείτε. Στις 2 του μηνός είναι μία μέρα που ευνοούνται τα κρυφά ερωτικά και τα αφορολόγητα κέρδη από τυχερά παιχνίδια. Όσοι είστε ελεύθεροι κυνηγήστε τα ερωτικά, κρυφά ερωτικά, αδήλωτα ερωτικά, και όσοι είστε ελεύθεροι επαγγελματίες κυνηγήστε τις πωλήσεις για αφορολόγητα έσοδα. Όσοι θέλετε επίσης πολύ καλή μέρα για μαύρα εισοδήματα από τυχερά παιχνίδια. Ενώ στις 4 του μηνός επισκέψεις στο σπίτι σας αναστατώνουν λίγο, ευχάριστες επισκέψεις στο σπίτι σας αναστατώνουν λίγο και σας βγάζουν εκτός προγραμματισμού. Πάμε στο τρίτο δεκαήμερο. Στο τρίτο δεκαήμερο παίρνετε κιλά. Έχετε πάρει κιλά, αλλά ομορφαίνετε. Σας πάει όμως, όπως βλέπω. Παρόλο που πήρατε κιλά, εσείς οι υδροχόοι του τρίτου δεκαημέρου, ομορφαίνετε. Τώρα, μέχρι τις 29 του μηνός, μέχρι τις 29 του μηνός προκύπτουν κάποιες επαγγελματικές ευκαιρίες οι οποίες πατάνε πάνω στην παραπάνω δυνατότητά σας. Κάποιες επαγγελματικές ευκαιρίες οι οποίες έρχονται και σας ζητούν κάποια παραπάνω δυνατότητα που την έχετε. Είναι σίγουρο ότι αυτό θα πρέπει να το αναλάβετε και θα σας δώσει οικονομικά ωφέλη, τα οποία θα τα δείτε άμεσα. Στις 3 του μηνός πάλι κέρδη, οικονομικά ωφέλη, μαύρα οικονομικά ωφέλη και μάλιστα αρκετά καλά, ας το πούμε, μέσα από το σπίτι. Τώρα, είτε μέσα από δεν ξέρω, πωλήσεις μέσα από το σπίτι κάνετε, κάποια επικοινωνία μέσα από το σπίτι κάνετε. Στις 3 του μηνός μάλιστα μπορεί να έχετε και κάποια ιδέα για το πώς μπορείτε να έχετε περισσότερα αφορολόγητα έσοδα, πώς μπορείτε να έχετε περισσότερα κέρδη χωρίς να φορολογούνται. Τώρα δεν ξέρω τι μπορεί να αφορά αυτό. Στις 5 του μηνός εσείς αναλαμβάνετε μία διαδικασία που αφορά το σπίτι. Ουσιαστικά έχετε φορτωθεί ευθύνες του σπιτιού και στις 5 του μηνός ουσιαστικά πρέπει
να τρέξετε μόνοι σας για κάποια ολοκλήρωση κάποιες διαδικασίες που αφορά το σπίτι και στο οποίο περιμένατε θα έχετε βοήθεια από άλλους, αλλά τελικά δεν θα την έχετε. Είναι κάτι που θα το κάνετε μόνοι σας τελικά. Λοιπόν, και πάμε στα ψαράκια. Λοιπόν, αγαπητά ψαράκια του πρώτου δεκαημέρου, εσείς έχετε πάρα πολλές επαφές και μετακινήσεις. Κοντινά ταξίδια, κοντινές επαφές, όσοι ασχολείστε με το εμπόριο είναι ιδανικό το διάστημα αυτό για να προωθήσετε θέματα που αφορούν το εμπόριο. Πιθανώς κάποιοι από εσάς αγοράσατε μεταφορικά μέσα ή τηλεπικοινωνιακά μέσα το προηγούμενο διάστημα και είστε σε διαδικασία να το απολαμβάνετε τώρα. Και εσείς του πρώτου δεκαημέρου έχουν αρχίσει για εσάς του πρώτου δεκαημέρου και εκδηλώνονται κάποιες έτσι κρούσεις ερωτικές. Και μάλιστα με πολύ δυναμικό τρόπο. Κάποιοι σας διεκδικούν ερωτικά και πολύ δυναμικά μάλιστα. Και αυτό είναι πιθανό ότι αφορά περισσότερο γυναίκες να έχουν προτάσεις από άντρες, έτσι. Αλλά γενικώς το ερωτικό στοιχείο πάρα πολύ δυναμικά σας διεκδικεί. Επίσης ανοίγει μία περίοδος που θα μπορούσατε να κυνηγήσετε και τα τυχερά παιχνίδια, όπου ακόμα και αν δεν θα έχετε κέρδη, δεν κινδυνεύετε από απώλειες, δεν κινδυνεύετε από χασούρα. Τώρα όλο αυτό το διάστημα, ναι. 27 του μηνός, ιντερνετική επικοινωνία, κάποια ευχάριστη επικοινωνία ή ευχάριστες εξελίξεις σχετικά με θέματα μάθησης ή δικαστικά θέματα. Όσοι από εσάς είστε σε μια διαδικασία να μάθετε κάτι, μια διαδικασία σεμιναρίων, μάθησης κτλ, είναι πιθανόν ότι στις 27 του μηνός θα έχετε μια εξέλιξη. Στις 29 του μηνός είναι μια μέρα που επαγγελματικές υποχρεώσεις ή κοινωνικές υποχρεώσεις σας φέρνουν λίγο σε δύσκολη θέση. Ενώ στην 1η του Μαΐου, 1η του μηνός, έχετε σε επαφή με φίλους, φίλους που είχατε καιρό να δείτε, είναι ευχάριστο και υπάρχει μια αναστάτωση στο σπίτι. Τώρα ή καλείτε κόσμο στο σπίτι και γίνεται αρκετή βαβούρα, αρκετό σαματάς, πάντως είναι με φιλικό περιβάλλον πολύ ευχάριστο. Στις 3 του μηνός, 3 Μαΐου, είναι μια μέρα που έχετε λίγο εσωτερική ταραχή. Πιθανώς να ακούσετε κάποια νέα, τα οποία δεν μπορείτε να διασταυρώσετε, δεν μπορείτε να επαληθεύσετε, ανισχύουν και είναι κάτι που σας ταράζει. Και πάμε στο δεύτερο δεκαήμερο. Εσείς του δεύτερου δεκαημέρου, λοιπόν, τώρα είστε σε μια διαδικασία όπου έχετε σε επαφή έχουν έρθει κοντά σας κάποιοι συγγενείς που είχατε καιρό να δείτε, κάποια ξαδέρφια, αδέρφια με τους οποίους είχατε χαθεί. Αρχίζετε λοιπόν και έχετε σε επαφή. Μπορεί να είναι κάποια νεαρότερα άτομα σε ηλικία. Το πάρα πολύ καλό είναι ότι έχετε πολύ θετική διάθεση απέναντί σας και πιθανώς κάποιοι από αυτούς έχουν να σας δώσουν κάποιες πληροφορίες που αφορούν οικογενειακά κληρονομικά θέματα ή οικονομικό όφελος μπορεί να έχετε μέσα από το τομέα της οικογένειας. Είναι πράγματα τα οποία σας προκαλούν λίγο εσωτερική ταραχή και σας ανησυχούν γιατί δεν ξέρετε πώς να τα διεκπαιρεώσετε και πώς θα μπορέσετε να προχωρήσετε. Ακούστε τις συμβουλές που σας δίνουν από το συγγενικό περιβάλλον, σας μιλούν με ειλικρίνεια και ευθύτητα. Στις 2 Μαΐου, στις 2 Μαΐου είναι μέρα που μέσα από το φιλικό περιβάλλον παίρνετε κάποιες πληροφορίες σχετικά με αυτά τα θέματα που σας απασχολούν ή κάποιοι από το συγγενικό περιβάλλον σας φέρνουν σε επαφή με κάποιους φίλους οι οποίοι μπορούν να σας βοηθήσουν. Για κάποιους από εσάς που είστε ελεύθεροι μπορεί να προκύψει μία, θα τολμήσω να πω,
έντονα σεξουαλική σχέση από το φιλικό περιβάλλον, την οποία δεν θέλετε να ανακοινώσετε. Και συνεχίζουμε στις 4 του μηνός, έχετε εσωτερική ταραχή, ψυχικά κάτι σας ταράζει και πιθανώς να αφορά κάποια απότομη αλλαγή στο κομμάτι των συγγενών, στο κομμάτι αυτό που έχετε ξεκινήσει. Πιθανώς να νιώσετε ότι κάτι που είχατε αρχίσει δεν ολοκληρώνεται, σας κρεμάνε. Είναι μία μέρα που ανησυχείτε, δεν είναι κάτι το οποίο αποκαθίσταται στις 5 Μαΐου αυτό. Στις 6 Μαΐου αποκαθίσταται. Και πάμε στο τρίτο δεκαήμερο των νυχθείων. Εσείς του τρίτου δεκαημέρου, με κάποιο τρόπο, έχετε αρχίσει αν δεν είστε καλά, αν δεν βλέπετε αποτελέσματα, έχετε αρχίσει να δημιουργείτε τις προϋποθέσεις για να έχετε αποτελέσματα το επόμενο διάστημα. Δημιουργείτε τις προϋποθέσεις ώστε να είστε σε καλύτερη οικονομική κατάσταση και να έχετε και καλύτερη εικόνα του εαυτού σας προς τα έξω. Είναι σίγουρο ότι κάποιοι σας βοηθάνε κρυφά. Είναι πιθανό ότι κάποιοι έχετε μαύρα εισοδήματα, κρυφά εισοδήματα αυτό το διάστημα. Και θα τολμήσω να πω για κάποιους από εσάς ότι μπορεί να αφορά κάποιες κρυφές σχέσεις τις οποίες δεν θα θέλετε να ανακοινώσετε. Τώρα, 28 του μηνός και 29, ιδανικές μέρες για ταξίδια. Αν θέλετε να ταξιδέψετε στο εξωτερικό ή να επικοινωνήσετε με το εξωτερικό, θα βγει με έναν μαγικό τρόπο από εκεί που δεν το περιμένετε. Ενώ εσείς του δεκαημέρου, από τις 30 Απριλίου και μετά, θα αρχίσετε να έχετε επαφές με συγγενείς μικρότερης ηλικίας, νεανότερης ηλικίας, ενώ από τις 2 Μαΐου και μετά θα αρχίσετε να έχετε κάποια οικονομικά ωφέλη, τα περιουσιακά ζητήματα, τα περιουσιακά στοιχεία. Τώρα, προσοχή στις 2 και 3 Μαΐου. Είναι μέρες που με κάποιο τρόπο οι προσωπικοί στόχοι έρχονται σε σύγκρουση με το φιλικό περιβάλλον. Είναι πιθανόν ότι κάποιοι φίλοι πιθανώς να δυσαρεστηθούν από κάποιες προσωπικές επιδιώξεις σας και είναι πιθανόν ότι κάποια φιλία μπορεί να ατονίσει ή να παγώσει για εκείνο το διάστημα. Ενώ στις 5 Μαΐου, αρχίζετε σιγά σιγά αυτά τα οποία έχετε αρχίσει, τις προϋποθέσεις που λέγαμε ότι δημιουργείτε για να μπορείτε να καλυτερέψετε την εικόνα που έχετε προς τα έξω και τα οικονομικά σας, αρχίζετε σιγά σιγά από τις 2 Μαΐου, από τις 5 Μαΐου και μετά αρχίζετε σιγά σιγά να τα εκδηλώνετε και να τα τεστάρετε για το τι αποτελέσματα μπορούν να σας δώσουν. Είναι η διαδικασία αυτής της χρονιάς, ώστε την επόμενη χρονιά να πάρετε στην πράξη τα ωφέλη που δικαιούστε. Είναι ο Δίας το 10ο οίκο σας, την επόμενη χρονιά θα μπει απάνω σας ο Δίας, τον πρώτο οίκο σας. Τον Μάιο, εσείς του πρώτου δεκαημέρου, θα νιώσετε το Δία απάνω σας και αυτό εκτός από κιλά θα σας φέρει και ευκαιρίες, χαρά και επιτυχία, καθώς και προστασία. Έτσι λοιπόν, στις 5 του μηνός είναι μία μέρα όπου αρχίζετε σιγά σιγά να σκέφτεστε πώς θα αρχίσετε να εκδηλώνετε όλα αυτά που έχετε ξεκινήσει και να βλέπετε τα αποτελέσματά τους. Αυτά και για τα ψαράκια. Τον είπαμε τον εγώ καιρό. Σε ευχαριστώ, Θάλια. Λοιπόν, καλό Πάσχα σε όλους. Κάνατε πολλές κοινοποιήσεις από ό,τι φαντάζομαι. Θα κληρωθείτε όσοι κάνατε κοινοποίηση και θα ενημερωθείτε στη σελίδα στο Astro Team για να κερδίσετε το Έναστρον του κύριου Λεφάκη, ένα μπλουζάκι της Αστροπαιδείας για να πάτε το καλοκαίρι για μπάνιο και να κάνετε διαφήμιση στη σχολή μας και εισαγωγή στην Καρμική και Δραγόνιο Αστρολογία. Να θυμηθούμε ότι 10 Μαΐου ανοίγει η σχολή. Σας περιμένουμε όλους από κοντά και 10 Μαΐου αρχίζει και το τμήμα Καρμικής με την καταπληκτική την Όνα τη Βουδούρη. Αξίζει να έρθετε να δείτε ένα μάθημα για να καταλάβετε περί τι ως πρόκειται. Είναι καταπληκτική καθηγήτρια με απίστευτες πληροφορίες, καρμικές και όχι μόνο. Καλό Πάσχα σε όλους, πολλά φιλιά και θα τα πούμε μετά το Πάσχα.
να ταξιδέψετε, να περάσετε υπέροχα.